Αν πιστεύετε ότι εδώ την ώρα που βλέπετε διαφημίσεις τα πράγματα είναι ήρεμα, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Η συζήτηση συνεχίζεται ακόμη και στις διαφημίσεις. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Μαλίνο Γλουνικόλαος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Σημανόγλιο Νοσοκομείο. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι προς τον κύριο Υπουργό, πώς τεκμηριώνει το γεγονός ότι τα στοιχεία που βγήκαν από τη συνέντευξη τύπου σε σχέση με την περίοδο της διαθεσιμότητας, κινητικότητας και κλείσιμων νοσοκομείων, εμφανίστηκαν κάποια στοιχεία όπου Ευαγγελισμός, Λαϊκό και σε άλλα νοσοκομεία δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα αναφέρω εγώ στον κύριο Άδωνη σήμερα, αλλά και στους πολίτες, ότι στο Σισμανόγλιο ειδικά, όπου είχαμε ουσιαστικά το κλείσιμο του Φλέμινγκ, και όταν λέω ουσιαστικά το κλείσιμο του Φλέμινγκ, εννοώ, κύριε Υπουργέ, ότι την πρώτη μέρα που μοιράστηκαν οι διαπιστωτικές πράξεις, από την νοσηλευτική υπηρεσία δεν υπήρχε ούτε μία προϊσταμένη. Δεν υπήρχε ούτε μία τομεάρχης. Η νοσηλευτική υπηρεσία κατέρευσε εν μία νυχτή. Έμεινε μία υπεύθυνη νοσηλεύτρια, η οποία ασχολείται με τα αποκλειστικά, για να μπορέσει να διαχειριστεί 13 νοσηλευτικά τμήματα που παρέμειναν ανοιχτά, ένα Φλέμινγκ το οποίο ήταν σε εφημερία, και την ίδια ώρα μία νοσηλευτική υπηρεσία στο Σισμανόγλιο, όπου λόγω των 466 διαθεσιμοτήτων από το Σισμανόγλιο και από το Φλέμινγκ, από τις οποίες 466 καταργήθηκαν οι 335, επέστρεψαν μόνο 131 συνάδελφοι, οριστικά και αμετάκλητα, διεγράφησαν από οργανικές θέσεις του Σισμανογλίου και του Φλέμινγκ. Η επιβάρυνση του Σισμανογλίου, κύριε Υπουργέ, ήταν δεκάδες χιλιάδες εργαστηριακές εξετάσεις τις επόμενες ημέρες στην περίοδο των διαθεσιμοτήτων, εκατοντάδες περιστατικά περισσότερα να έρχονται στην εφημερία ή να επισκέπτονται το νοσοκομείο. Και εδώ δείχνει πραγματικά η εικόνα από το Σισμανόγλιο ότι δεν είναι η εικόνα που εσείς δείξατε έντεχνα και όμορφα, δείχνοντας κάποια στοιχεία και συγκρίνοντας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2013 με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2012, που ήταν η περίοδος των διαθεσιμοτήτων. Οι διαθεσιμότητες όμως, και κλείνω το ερώτημά μου. Πάντως, εγώ άκουσα να επικαλείτε κάποια μελέτη πριν ο Υπουργός. Αναημέρα θα μας απαντήσει. Τα ερωτήματα συνεχίζουν, κύριε Άδωνη, κύριε Υπουργέ, διότι η διαθεσιμότητα είχε και άλλα κόστη, πολύ συγκεκριμένα, τα οποία κόστη είναι αυτά που δημιουργούν την ένταση και την αγανάκτηση των εργαζομένων, όχι των συνδικαλιστών, οι οποίοι αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν στις επισκέψεις, είτε τις δικές σας, είτε των ελεκτών, οι οποίοι όταν έρχονται, και ήρθαν και στο Σισμανόγλιο, έγινε έλεγχος στο Σισμανόγλιο, για ώρες, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Γράφτηκε πουθενά στο πόρισμα των ελεγκτών. Εσείς πώς κρίνετε αυτό που έγινε, για παράδειγμα, στην Κέρκυρα? Αφού ολοκληρώσω, δεν αφήσανε τους... Ναι, αλλά θέλω να μου πείτε. Θα σας πω. Λοιπόν, γράφτηκε πουθενά, κύριε Υπουργέ, σε κάποιο πόρισμα ότι τα μισά μηχανήματα της μονάδας τεχνητού νεφρού είναι για μήνες ή για 1,5 χρόνο χαλασμένα? Ότι 6 κρεβάτια στη ΜΕ δεν έχουν αναπτυχθεί για χρόνια? Ότι τα μηχανήματα είναι πεπαλαιωμένα? Ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ουσιαστική, σοβαρή και αξιοπρεπή νοσηλεία, όταν αναφέρθηκε και πριν, υπάρχει μία νοσηλεύτρια σε 40 αρρώστους και το 25% των νοσηλευτικών τμήματων τη νύχτα έχει μία νοσηλεύτρια, και προχθές την αιματολογική αντιμετώπισε η νοσηλεύτρια έμφραγμα, η μοναδική νοσηλεύτρια στο τμήμα, τι να πρωτοκάνει? Όσον αφορά τους ελέγχους, κύριε Χατζηνικολάου, ας μας πει και ο κύριος Υπουργός, Από πού και ως πού κρίνεται, γιατί ο κύριος Υπουργός θεωρεί ότι κινδυνολογεί μονίμως είτε το συνδικαλιστικό κίνημα είτε οι εργαζόμενοι. Κινδυνολογούν. Δεν λένε νούμερα, δεν λένε συγκεκριμένα στοιχεία και φοβούνται τον έλεγχο. Και όταν θα πάμε να κάνουμε έλεγχο, του επιτιθέμεθα. Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Ελάτε ό,τι ώρα θέλετε, Σισμανόγλιο. Αλλά θα έρθετε όχι με τους όρους που θα σας θέσουμε εμείς. Θα έρθετε για να σημειώσουμε τις ελλείψεις, τα προβλήματα, και θα συζητήσουμε επακριβώς τι θα κάνετε για να επιδιορθώσετε το 70% των ανσασέρ που είναι χαλασμένων, των τριών τραυματιοφορέων οι οποίοι δεν μπορούν να φέρουν σε πέρος τη βάρδια. Θα έρθετε να μιλήσουμε επί συγκεκριμένου, όχι για να δείτε αν είμαι εγώ στη δουλειά μου, ολοκληρώνω, αν δεν είμαι.
Όταν ο έλεγχος έρθει για να διορθώσει τα κακό κείμενα, να βελτιώσει τη λειτουργία των νοσοκομείων και να ανοίξει τις πύλες των νοσοκομείων διάπλατα στους στους πολίτες, για να μπορούν να έρθουν, να έχουν μονάδα, να έχουν κρεβάτια. Και μην μου πείτε ότι φέρατε προσωπικό, γιατί θα σας το θέσω και αυτό. Φέρατε προσωπικό από το Κελπνό. Ναι, φέρατε 7 εργαζόμενους νοσηλευτές στη ΜΕΘ του Σισμανογλίου. Φύγανε άλλοι 7 όμως. Τους είχατε διώξει πριν λίγη περίοδο, γιατί ολοκληρώθηκε το ένα έτος σύμβασης με το Κελπνό. Πείτε μας και ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς θα απαντήσω, δεν θα θυμάμαι. Έχουν σχέση πολύ συγκεκριμένα με τη λειτουργία των νοσοκομείων. Γιατί ενοικιάζονται εργαζόμενοι και ποιοι ενοικιάζουν εργαζόμενους με εταιρείες οι οποίες παίρνουν λεφτά από το ΕΣΠΑ και δεν κάνετε προσλήψεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που ενοικιάζουν και υπάρχουν και δημοσιεύματα. Πείτε μας πάνω σε αυτό. Λοιπόν, φέρτε μόνιμο προσωπικό. Κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη. Για την κέρκυρα δεν είπατε ακόμα. Να του απολύσω ή όχι. Ποιος να απολύσετε? Αυτούς που εμπόδιζαν τον έλεγχο. Είναι το άρθρο 104 του αρχηγού. Κύριε Υπουργέ, βιαστήκατε. Όχι, ένα λεπτό. Βιαστήκατε. Συγγνώμη, για να παρεξηγηθώ. Το άρθρο 104 του πειθαρχικού κώδικα, με βέβαιος το ξέρετε, ρητός λέει: όποιος εμποδίσει έλεγχο, τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία. Να τον εφαρμόσω τον νόμο, σας ρωτάω ή όχι? Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, ξεκινήσατε λίγο ανάποδα. Χωρίς να διερευνήσετε το θέμα. Χωρίς να διερευνήσετε το θέμα και χωρίς να πάτε στην ουσία, τους απολύσατε από τηλεοράσεως. Δεν έχω απολύσει κανένα. Τους απολύσατε επί τηλεοράσεως. Αν η ΕΔΕ γράψει ότι αυτή. Μην παίρνετε τις κουμπάρες. Αν η ΕΔΕ, λέω, γράψει ότι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Νίκος, ο Άδωνης, ο Γιώργος εμποδίσαν τον έλεγχο. Και αυτή είναι μέλη του ΕΣΥ. Να εφαρμόσω τον νόμο, σας λέω. Ή όχι, γιατί ξεφεύγετε από το ερώτημα? Θα απαντήσω. Θα εφαρμόσετε εσείς αυτά που προβλέπονται σε σχέση με μια σειρά άλλα ζητήματα που για γίνονται στα νοσοκομεία? Τώρα. Γιατί δεν θα μου πείτε ότι μα έχουν ευθύνες μόνο οι συνδικαλιστές. Θα απαντήσω. Δεν θα μου πείτε ότι έχουν μόνο ευθύνες οι συνδικαλιστές ή οι εργαζόμενοι που σταματάνε τους όποιους ελέγχους γιατί αγανακτούν και ξεσηκώνονται οι πολίτες. Και θα μου πείτε ότι δεν έχει καμία ευθύνη κανένας διοικητής που έχει περάσει από το νοσοκομείο, κανένας τέλεχος, γιατί αν είναι να διοικεί ο συνδικαλιστής και ο εργαζόμενος. Όχι, εγώ δεν θέλω να διοικεί ο συνδικαλιστής. Δεν καλύπτουμε κανένα συνδικαλιστή. Λοιπόν, τις απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο με τη σειρά. Γιατί ίσως δεν κατάλαβε ο φίλος. Με το φίλο είχαμε συναντηθεί πολλές συζητήσεις για το Φλέμινγκ του Μανώκλου. Στο γραφείο μου είχατε έρθει με τη μεγάλη συνάντηση, αν θυμάμαι, που ήταν και οι δήμαρχοι κτλ. Έτσι. ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι, είστε, αν θυμάμαι καλά, ή όχι, μου είχατε πει. Τι σημασία έχει τώρα? Έχει σημασία, τεράστια. Όποιο ρωτάει όμως έχω ο κύριος, δει. Ο κύριος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Στον ένα είπατε ότι είναι Ανταρσία. Λοιπόν, πάμε λίγο. Στον άλλον είπατε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σημασία. Η κυρία βέβαια δήλωσε μόνη της. Δεν είμαστε ουδέτεροι εδώ, καθένας μας. Πάμε λοιπόν να σας το εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβατε. Πάμε, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαι. Εσείς είπατε δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείστε. Ελάτε στην ουσία των ερωτήσεων. Πάμε λίγο στην ουσία. Στην ουσία, στην ουσία. Ορίστε. Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, χίλια συγγνώμη. Δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Επί προσωπικού, να ρωτήσουν και άλλοι. 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Επειδή με αναφέρατε ΣΥΡΙΖΑ, οι συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα, τους έπιασαν όπως τους έπιασαν. Και είναι εκεί που είναι, και οι εργαζόμενοι που είναι εκεί που είναι, είναι παιδιά, σε εισαγωγικά, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Μέλη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έκαναν το συνδικαλισμό αυτό που βλέπουμε σήμερα. Να τον απαξιώνουν οι εργαζόμενοι, να του γυρίσουν την πλάτη, για να έρχεστε εσείς να επιτίθεστε στο συνδικαλισμό, να κάνετε αυτή την μονόπρακτη, η οποία πράξη, η οποία δυσλειτουργεί την ανάγκη της κοινωνίας να ανατρέψει τα δεδομένα. Δικά σας παιδιά, κύριε Άδωνη, είναι. Του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, του δικοματισμού. Αυτοί οι γραφειοκράτες συνδικαλιστές που απογοήτευσαν το κίνημα και έγιναν υπουργοί, έγιναν διπεάρχες και αναπληρωτές διπεάρχες. Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ, δώστε απάντηση. Καταρχάς, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Εμείς παρουσιάσαμε από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, κύριε Χατζηνικολάου, τι κάναμε, εγώ το ζήτησα αυτό. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η διαθεσιμότητα, καταγράψαμε ανά ημέρα, κατά το διάστημα της εφημερίας, την κίνηση των κρεβατιών στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι εγώ είχα πάει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, είχα υπογράψει μια συμφωνία με τον κύριο Αβραμόπουλο, την ευχαριστώ γι' αυτό, και την κυρία Γεννηματά, και τους είχα παρακαλέσει τι. Επειδή ανησυχούσαμε για αυτές τις μέρες, λέμε, περιμένουμε ότι αυτές οι μέρες θα προκαλέσουν πολύ μεγάλη αναστάτωση. Γιατί λέμε, βγάζουμε από το σύστημα 5 νοσοκομεία. Άρα υπάρχει. Μέσα μας υπήρχε ο φόβος ότι αφού βγάλαμε 5 ολόκληρα νοσοκομεία από το σύστημα, θα γινόταν κάποιος φοβερός χαμός. Ακούγαμε και τους συνδικαλιστές που λέγανε τα ρέω με τους ασθενείς, ότι τα άτομα θα φτάνουν στο Σύνταγμα, και λέμε κι εμείς, ας τα έχουμε προβλέψει όλα. Τι απεδείχθη? Πρώτον, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα, αγαπητέ, όχι μόνο δεν μας χρειάστηκαν, ούτε τηλέφωνο δεν τους πήραμε.
Είχαμε ένα σύνδεσμο κάθε μέρα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ο οποίος ερχόταν άνθρωπος, έπαιρνε τον καφέ, διάβαζε την εφημερίδα και έφευγε. Άρα δεν χρειάστηκε ούτε ένα κρεβάτι εκτός συστήματος. Προσέξτε. Βγάλαμε 5 νοσοκομεία από το σύστημα και αυτά που έμειναν, δηλαδή αυτά που είχαμε, εξυπηρέτησαν όλη την κίνηση. Που σημαίνει ότι αυτά τα 5 που είχαμε δεν τα χρειαζόμασταν καθόλου. Δεύτερον. Ποιος σας είπε ότι κατάρρευσε το σύστημα και όλα τα άλλα τα οποία λέγατε? Για αυτούς που είπε ότι βγάλαμε από το σεισμανόγλιο και το Fleming, για τις οργανικές θέσεις που καταργήσαμε, τι κάναμε? Μεταφέραμε κλινικές πάνω σε την πνευμονολογική από το Fleming στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Τι κάναμε δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι, θέλω να το υπερασπιστώ αυτό, γιατί το πιστεύω πολύ ως σωστό. Το Fleming και το σεισμανόγλιο, εγώ τυχαίνω να μένω εκεί, είναι σε απόσταση 500 μέτρων τα δύο νοσοκομεία. Και είχαμε 3 πνευμονολογικές κλινικές. Στην Κηφισιά, στους Αγίους Αναργύρους, που είναι ένα καταπληκτικό ολοκένουργιο νοσοκομείο αριστούργημα, δεν είχαμε καμία πνευμονολογική κλινική. Λέει, ήταν τόσο τρομερό στα 500 μέτρα να μείνουν 2 και όλη η άλλη περιοχή. Κύριε, πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας τους ανθρώπους και ακούγοντας και εσάς, ναι, από την άλλη, έχω 2 διαφορετικές εικόνες. Θα σας πω. Είναι σαν να ζει ταυτόχρονα κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα του συνδικαλισμού. Σε 2 παράλληλους κόσμους. Αυτό είναι το πρόβλημα του συνδικαλισμού. Ζουν στον κόσμο του. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι εκτός πραγματικότητας οι άνθρωποι. Δεν ξέρετε, ζητάμε αυτό. Είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας. Εντελώς εκτός όμως. Και εκτός δεν γίνεται. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ακούστε. Παρακαλώ. Ακούστε. Είναι δικαίωμά του να εκφράσει όποια άποψη θέλει. Και εσείς, επί προσωπικού. Ακούστε. Παρακαλώ. Κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Θέλετε να διακόψω την εκπομπή? Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα το κάνω. Να μιλάει ένας και 40 να φωνάζουν. Από την πρώτη μέρα που είμαι στο Υπουργείο, μου έχουν κάνει 25 απεργίες. 25. Μπορεί να μου πει ένας από εδώ πόσο τις 100 συμμετοχή έχουν σε αυτές τις απεργίες εργαζόμενων των νοσοκομείων? Το μέγιστο ήταν 2,5%. Ξέρετε γιατί, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αυτούς εδώ δεν τους ακούνε πια. Και ξέρετε γιατί δεν τους ακούνε? Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να έχουμε μία σύνεση και να προσέχουμε λίγο το λόγο μας όλοι. Σεβαστείτε την κυρία που μιλά. Παρακαλώ. Καταρχάς, λέγομαι Μένια Λουκέρη, είμαι πρόεδρος εργαζομένος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και φαίνεται ότι δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν έχετε δει ότι πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού οδηγείται στο ψυχιατρίο και σε μονάδες παροχής ψυχικής υποστήριξης από κατάθλιψη και δεν μετράει, φαίνεται, ότι 4.000 πολίτες είναι νεκροί σήμερα γιατί έχουν αυτοκτονήσει από πολιτικές που ασκούνται τα τελευταία 3 χρόνια και εν τη αυτή περιπτώσει έχουν ευθύνη και αυτοί που τις εφαρμόζουν και την εξαθλίωση που οδηγούν τον ελληνικό λαό. Μιλήσατε πριν από λίγο για πληρότητες, τις οποίες τις είδατε χαμηλές, για προσωπικό που περίσσευε και το μετακινήσατε για να εξοικονομήσετε δυνάμεις. Εγώ έχω απέναντί σας ένα νοσοκομείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 25.000 περιστατικά στα εξωτερικά ιατρία, 2.500 εισαγωγές το χρόνο, μία πληρότητα 120%, 100 δομές ανοιχτές στην κοινότητα, με στίγμα κοινοτικό και μία μεγάλη μονάδα απεξάρτησης, το 18 άνω, που έχει και το μόνο πρόγραμμα στεγνό μέσα στο ΕΣΥ. Έκτος του 2015. Σύμφωνο Επιτρόπου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπουργού Προγενέστερου Προκάτοχού σας. Κλείσιμο κατάργηση των ψυχιατρίων. Ενώ η χώρα παλεύει μεταρρύθμιση και δεν έχει κάνει τομεοποίηση κέντρα ψυχικής υγείας πρωτοβάθμια, εσείς έρχεστε και λέτε κατάργηση. Τη στιγμή που οι ΜΚΟ παίρνουν εκατομμύρια, χωρό εκατομμυρίων, για να παίρνουν τους ασθενείς κατ' επιλογή, και όταν τελειώνει η χρηματοδότηση, τους εγκαταλείπουν στο κατόφλι των νοσοκομείων και δει το δικό μας, όπως έκαναν πρόσφατα. Μιλάτε για μετεξέλιξη, μετασχηματισμό και εν τη αυτή περιπτώσει και κινητικότητα διαθεσιμότητα. Έννοιες αντίθετες, κύριε Υπουργέ. Στην πρώτη περίπτωση χτίζετε. Στη δεύτερη γκρεμίζετε. Έχετε αποφασίσει τι θέλετε. Έχετε θέσει επί αυτού. Έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος αυτούς τους ειδικούς επιστήμονες, αυτό το προσωπικό, για να υπηρετεί μέσα στην ψυχική υγεία. Εσείς του λέτε, θα πάει στο κουβά και από εκεί και πέρα, όπου εσείς νομίζετε. Οι ψυχικοί πάσχοντες, πού θα λάβουν υπηρεσίες? Στην ιδιωτική πρωτοβουλία που θα έρθει να καλύψει το κενό ή στις ΜΚΟ που καραδοκούν? Ελάτε, κύριε Υπουργέ, απαντήστε. Καταρχάς, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα δεν έχει υπογραφεί μόνο από τον προκάτοχό μου. Και εσείς που είστε στο ψυχιατρίο, σίγουρα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Η πρώτη υπουργική απόφαση που αναφέρει ότι το 2015 θα έχουν κλείσει τα μεγάλα ψυχιατρία της χώρας υπεγράφει από τον Αλέκο Παπαδόπουλο, Υπουργό Υγείας, το 2000. Το 2000. Σαφώς. Α, το ξέρετε. Σαφώς. Αλλά γιατί το χρεώνετε στον προκάτοχό μου? Το 2000 είναι η απόφαση. Γιατί το χρώνετε? Ο προκάτοχός σας έβαλε ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης έχει και του κυρίου Παπαδόπουλου. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα κακώς κείμενα. Πάμε με τη σειρά. Το 2000, αγαπητή κυρία Λουκέρη, είχαμε κανένα μνημόνιο ή καμία χρεοκοπία μπροστά μας ή καμία τροϊκά? Γιατί ο Αλέκος Παπαδόπουλος υπέγραψε τότε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και είπε το 2015 θα έχουν κλείσει όλα τα μεγάλα ψυχιατρία? Υπήρχε καμία τροϊκά και μας το επέβαλε και δεν το ξέρα? Γιατί σε όλη την Ευρώπη, αγαπητή κυρία Λουκέρη, και δεν μπορώ να πιστέψω ότι εσείς δεν το ξέρετε, γιατί δεν μπορώ να τα μάθα εγώ σε 4 μήνες και αν τα ξέρετε που δουλεύετε εκεί πέρα. Σε όλη την Ευρώπη η πολιτική λέγεται αποασυλοποίηση. Και δεν θέλουμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αποκλεισμένους ανθρώπους σε μεγάλα ψυχιατρία. Γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, κυρία Λουκέρη, το 2006, όταν κλείσαμε το ψυχιατρικό νοσοκομείο στα Χανιά, είχε κατέβει τότε Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και βράβευσε τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, γιατί η Ελλάδα πρωτοπορούσε στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Γιατί μου μπλέκετε λοιπόν τώρα τις διαθεσιμότητες, τις κινητικότητες και όλα τα άλλα που λέγαμε προηγουμένως, που είναι προβλήματα εξορθολογισμού δαπανών, με το δικό σας θέμα, που κοιτάτε την καρέκλα σας δηλαδή, που είναι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση? Γιατί το μπλέκετε, γιατί το κάνετε αυτό? Κύριε Υπουργέ, κάνετε λάθος. Εγώ, εσείς είπατε ο Αλέξης Παπαδόπουλος δεν υπέγραψε. Εμείς ενεργούμε ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ήδη στημένες μέσα στην κοινότητα. Έχουμε 100 δομές, τις οποίες εμείς τις στήσαμε, οι εργαζόμενοι λειτουργοί της υγείας, και χτυπήσαμε το στίγμα και είναι ήδη ενταγμένες μέσα στην κοινότητα. Νομίζω... Εσείς με μνημονιακούς όρους, χωρίς προσωπικό. Το 2000 δεν είπαμε, το υπογράφει. Κύριε Υπουργέ, δεν υπεγράφει, όχι το 2000. Καλώς έκανε και υπογράφει. Ποιο μνημόνιο τότε, τρελαθούμε? Το 2000 σας λέω υπογράφει. Υπογραφιζόμαστε. Και τι σημαίνει αυτό ότι υπογράφει? Υλοποιήθηκε. Σημαίνει έτρεξε. Ότι πάτε να μπλέξετε το μνημόνιο σε μία απόφαση που δεν σας αρέσει, για να πείτε στον Έλληνα που είναι καμένος από τα μέτρα, αμάν πειράζουν τα ψυχιατρία στο μνημόνιο, όταν εσείς παραδεχτήκατε προ 3 λεπτών, ναι, ότι η πολιτική αυτή έχει υπογραφεί 13 χρόνια πριν. Μας πειράζει ότι δίνετε τον ασθενή στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Έχετε υποχρέωση να στήσετε δίκτυο. Δίκτυο, τομεοποίηση, κέντρα ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμιο. Δεν έχετε απαντήσει σε αυτά, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι κενό γράμμα. Έχουν ψηφιστεί, εμείς τα υπερασπιζόμαστε. Τα έχετε υλοποιήσει ως πολιτεία. Σας απαντώ λοιπόν. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση για να προχωρήσει, και το έχουμε ανακοινώσει με την κυρία Ζέτα Μακρύ, που είναι η αρμόδια υφυπουργός. Τα επόμενα βήματα θα γίνουν μετά από εκτενή διάλογο με όλους εμπλεκομένους, γιατί και εμείς θα δούμε ποια από όλα τα κομμάτια της ψυχιατρικής μεταρρυθμίσεως που έχει δεσμευτεί να κάνει η χώρα μπορούμε και να υλοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε και ποια όχι. Να ξέρει όμως ο κόσμος ότι αυτό που είπατε μόλις τώρα δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα που συζητάγαμε. Είναι εκτός θέματος. Δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο, δεν έχει να κάνει με την τρόικα. Έχει να κάνει με μια πολιτική στην Ευρώπη. Δεν είναι τι γίνεται με το μνημόνιο. Η αγωνία μας είναι τι γίνεται όχι, με την υγεία. Η αγωνία μας είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, και κύριε Χατζηνικολάου, με τους ψυχικά απάσχοντες που άκουσα την κυρία να λέει, και σωστά το λέει, ποιο? Ότι η επιβάρυνση της κρίσης στις ψυχικές ασθένειες φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Αλλά η κυρία δεν είπε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ΕΣΠΑ της υγείας, από τα 600 εκατομμύρια τα 300, πάνε για την ψυχική υγεία, για αυτούς τους ανθρώπους πάνε. Μάλιστα. Ποιος είπε ότι δεν πάνε πόροι εκεί? Το μισό ΕΣΠΑ της υγείας πάει για αυτούς. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Παρακαλώ. Αγαπητέ, εσείς έχετε κάνει ερώτηση και έκτοτε παρεμποδίζετε όλους τους υπόλοιπους να κάνουν τη δική τους. Παρακαλώ θέρμα. Ελάτε. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Γιάννης Λιμβαίος λέγομαι. Είμαι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Ειδεμών Ατόμων με Αναπηρία και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας Εθνικής Ομοσπονδίας ΑΠΕΑ. Δράζομαι της ευκαιρίας με αυτό που είπατε για την αποασυλοποίηση να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αφού πρώτα σας πω ότι λέμε για αποασυλοποίηση. Αποασυλοποίηση στα άτομα με αναπηρία. Τη στιγμή που το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης έχει ενοποιηθεί με το ΚΑΤ και οδηγείται σε πλήρη κατάρρευση, την ίδια στιγμή που δομές που φτιάχτηκαν όπως οι στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης ατόμων με αναπηρία δεν λαμβάνουν το ειδικό νοσήλιο που προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα άτομα να πρέπει να γυρίσουν πού, τα περισσότερα στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος, σε ποια άσυλα.
γονείς οι οποίοι πληρώνουν θεραπευτικές πράξεις να μην αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ εδώ και 1,5 χρόνο, 8 μήνες, 9 μήνες. Και βέβαια, κέντρα που φτιάχτηκαν υποστηρικτικά στο σύστημα, στο δημόσιο σύστημα, που έχουν φτιαχτεί από γονείς, από συλλόγους γονέων, να μην έχουν υπογράψει μέχρι και σήμερα συμβάσεις με αποτέλεσμα και αυτοί να είναι απλήρωτοι. Θέλω λοιπόν πραγματικά να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος. Η ασυλοποίηση, η αποασυλοποίηση μάλλον, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, γιατί μάλλον μιλάμε για πλήρη επανιδρυματισμό, για πλήρη επανασυλοποίηση. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι άλλο. Στο βωμό της θυσίας, εθνικής θυσίας, η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται. Και αυτή τη στιγμή, τα άτομα με αναπηρία, οι οικογένειές τους, είναι αυτό το μόνο που τους έχει μείνει. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ δεν χωρούν υπεκφυγές. Έχει δίκιο. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Είμαστε τελείως ανακόλυθοι ως κράτος και εγώ ως Υπουργός Υγείας ντρέπομαι γι' αυτό. Το Σάββατο ήμουνα στην ΕΣΑΕ, πώς λέμε, που έκανε την πολύ μεγάλη αυτή ωραία συγκέντρωση και είδατε ότι ήρθα για να ακούσω και έχω πάρει και τις κασέτες για να υιοθετήσω τις προτάσεις που κάνατε, που πολλές από αυτές είναι και χωρίς κόστος μάλιστα, για να μπορούμε να παρέχουμε στους ανθρώπους αυτούς που έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Και είναι ντροπή με αυτό που το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχω λοιπόν παρά να σας πω ότι δυστυχώς για την ελληνική πολιτεία έχετε δίκιο. Και ζήτησα από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, την κυρία Πρόεδρο και όλους τους υπολείπους και από εσάς, να μου φέρετε εκείνες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που μπορώ εγώ να πάρω, όπως παραδείγματος χάρη να δούμε το δικαίωμα και σε άλλα νοσοκομεία να περιθάλπουν άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι να έχουμε μόνο το ασκληπείο της Βούλας, ή να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τηλεατρική εδώ που δεν την χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει και μπορεί να βοηθήσει ο κύριος Πρόεδρος που ασχολείται πολύ, ο κύριος Πατούλης, με αυτό το θέμα. Γιατί πράγματι στο τομέα αυτών έχουμε μείνει εξαιρετικά πίσω και προσωπικά εκ μέρους του κράτους. Μπορεί να μην είναι ατομική δική μου ευθύνη των 4 μηνών, αλλά ντρέπομαι και σας ζητάω συγγνώμη. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Παναγιώτης Λουίζος λέγομαι, είμαι από τη Θήβα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου για τα περιφερειακά νοσοκομεία. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση γύρω από την κινητικότητα. Μας είπατε τι έγινε στα νοσοκομεία της Αττικής. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τα περιφερειακά νοσοκομεία και κυρίως για τα μικρά νοσοκομεία, όπως είναι το νοσοκομείο της Θήβας, το νοσοκομείο της Κίμης και τα άλλα νοσοκομεία. Ωραία. Ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη συνεδρία στο αρμοδίο οργάνου στο Υπουργείο Υγείας, που λέγεται και ΣΥΠΕ. Και σε αυτό το όργανο πρόκειται να καταθέσουν οι αρμόδιοι διοικητές των ΥΠΕ τα τελικά του σχέδια. Να σας πω ότι στην επαρχία δεν έχουμε τις δυνατότητες μεγάλης κινητικότητας για διαθεσιμότητες που υπήρχε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, να καταλάβετε, από την Αττική και από τη Θεσσαλονίκη βγάλαμε σε διαθεσιμότητα 1.620, από την επαρχία συνολικά υπολείπουμε να βγάλουμε το πολύ μέχρι 900, δηλαδή περίπου η μισή από όσοι ήταν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Περιμένω να μου φέρουν οι αρμόδιοι υπεάρχες προτάσεις του ανά περιοχή. Μόλις μου τις φέρουν, νομίζω θα γίνει την επόμενη Τετάρτη αυτή η συνεδρίαση, εγώ θα καλέσω, όπως έκανα και στην Αττική, τους δημάρχους κάθε περιοχής, τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων της κάθε περιοχής κτλ. Να δούμε από αυτά που μας προτείνει ο κάθε υπεάρχης, ποια πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν. Δεν θα πάμε, όπως δεν πήγαμε ούτε στην Αττική Θεσσαλονίκη ξαφνικά να κάνουμε κάτι. Πρώτα το συζητήσουμε για να κάνουμε το καλύτερο. Όμως σας λέω, κοιτώντας σας στα μάτια, αποκλείται να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η χώρα δεν έχει το περιθώριο να χάσει χρόνο και δεν έχει το περιθώριο να μην αξιοποιήσει. Ξέρετε, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα. Δεν είναι όπως η Αττική. Είναι πιο δύσκολα. Διότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να μείνουν ακάλυπτες γεωγραφικές περιφέρειες. Αυτό θα ληφθεί υπόψη. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να το πω από τώρα για την Κάριστο, παραδείγματος χάρη, ότι εκεί έχουμε αντιληφθεί στο Υπουργείο και έχουμε δεχθεί, ή παραδείγματος χάρη για την Σιτία, ότι δεν μπορούμε να τα πειράξουμε γιατί έχουν πολύ μεγάλη γεωγραφική απόσταση και κυρίως οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Μάλιστα. Και η απόσταση με το ασθενοφόρο είναι πολύ μεγάλη. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Λέγομαι Γεώργιος Φουντουλάκης και είμαι πρόεδρος στην Ελληνική Παρολυμπιακή Επιτροπή και Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Φυσικά δεν θα κουβεντιάσουμε για αθλητικά. Είναι άλλος αρμόδιος. Λυπηθείτε με. Όχι. Τα λέγαμε εγώ δεν θα σας λυπηθώ. Για τα αθλητικά λέω. Όχι, ναι, για τα θέματα που σας βάλω. Διότι θέλω να σας μεταφέρω την οργή και την αγανάκτηση των ατόμων με αναπηρία. Και συγκεκριμένα δύο πράγματα που πιστεύω, ειδικά στο δεύτερο στα ΚΕΠΑ, αυτοί που το εφαρμόσανε πρέπει να είναι πιο πολύ αναπηρία από μένα, ενώ εδώ πέρα. Και θα το αιτιολογήσω γι' αυτό. Πρώτον, με το θέμα του ΕΟΠΗ. Ξέρετε ότι μερικές χιλιάδες, όχι πάρα πολλοί, παίρνουν κάποια προϊόντα, ειδικά αυτοί που έχουν όλη παραπληγική, όπως ξέρετε και ο πρόεδρος των γιατρών το ξέρει, υποφέρουμε όλοι από ουρολοιμώξεις. Και κάνουμε καθετριασμούς 6-7 την ημέρα. Και τολμά του που είμαι ένας από αυτούς. Ούτε ντρέπομαι αν είχε προσωπικό μου δεδομένο. Όταν εγώ έχω, κύριε Υπουργέ, να πληρωθώ από τον περασμένο Νοέμβριο και δεν είναι προσωπικό, εγώ μέχρι στιγμής βρίσκομαι με φίλους
οι δικοί μου με στηρίζουν. Και μου χρωστάτε 10.000 ευρώ, ένας ανάπηρος που παίρνει ένα επίδομα να πήρες μια σύνταξη, πώς μπορεί να διαθέτει 800 ευρώ κάθε μήνα που του είναι απαραίτητο αυτό. Προχθές με πήρανε και μου είπαν, επειδή μάθω να τραρθώ, να μεταφέρω ότι πάρα πολλοί ανάπηροι έχουν κόψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, με προφανώς αποτέλεσμα να κάνουν ουρελιμώξεις, και ουρελιμώξεις είναι πιο επικίνδυνες για ένα άτομο με αναπηρία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και θα ήθελα να μου πείτε στο τέλος, αν έχετε σε θέση, πότε θα πληρωθούν τέλος πάντων όλοι αυτοί οι δικαιούχοι. Διότι δεν μπορώ να ακούω εγώ ότι υπάρχει πλεόνασμα από την κυβέρνηση, πλεόνασμα, αλλά όταν υπάρχει πλεόνασμα, ας δώσει και το κράτος υποχρεώσεις που έχει. Δεύτερο, με τα ΚΕΠΑ. Εκεί οι φωστήρες που το κάνουν τον τρόπο έτσι, πρέπει να ήταν πολύ έξυπνοι, πολύ κουτί για μένα. Γιατί, πρώτον, καλά κάνανε και κάνανε τα ΚΕΠΑ για να εξετάσουν ποιες μαϊμούδες ανάπηρα είναι, παίρνουν συντάξεις, επιδόματα. Αλλά τι κάνανε όμως, σου λέει ότι όποιος περνάει από επιτροπή ώσπου να περάσει, του κόβεται η ιατροφαρμακευτική περίληψη και του κόβεται και σύνταξη ή το επίδομα που παίρνει. Πότε περνάνε, μπορεί να κάνουν και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 μήνες. Στο διάστημα αυτό, αν δικαιωθεί, εγώ δηλαδή μετά, δεν μου τα δίνει η πολιτεία αναδρομικά. Ούτε σκέφτεται πώς θα ζήσει ένας ανάπηρος που έχει μια σύνταξη 400-500 ευρώ και του κόβει και την ιατροφαρμακευτική περίληψη. Μπορούσε και υπάρχουν τρόποι να βρουν άλλο τρόπο, ή τα ΚΕΠΑ να περνάνε τουλάχιστον κάθε μήνα, να περνάνε ένα σημαντικό αριθμό γρήγορα και να δίνεται αναδρομικά σε αυτούς που δικαιούνται. Ξέρετε γιατί έγινε, έκανε τη δική μου εκτίμηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλος ο χώρος μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται κάποια λεφτά. Και αν εξοικονομούνται κάποια λεφτά με το ένα, με τον οποίο δύο, και με τις συντάξεις χιλιάδες που δεν βγαίνουν και βγαίνουν με εντολή, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είμαι και λάθος, ζητώ συγγνώμη αν έχω πέσει έξω, ότι θα βγάζουμε τρεις συντάξεις, δεν ξέρω σε πόσο χρονικό διάστημα, φυσικά υπάρχει πλεόνασμα. Αν υπάρχει πλεόνασμα, Υπουργέ μου, πληρώστε μας. Γιατί αν δεν μας πληρώσετε, και εμείς, σαν άτομα με αναπηρία, γιατί έχουμε ένα εκατομμύριο στατιστικά, θα σας γυρίσουμε την πλάτη. Και μιλάω και για τα δύο κόμματα. Και δεν κάνω πολιτική, και ούτε για μπορεί να πείτε μέρα, τουλάχιστον μπορεί να βρείτε τι είμαι. Λοιπόν, καχάς το τελευταίο το αντιπαράρχομαι, εγώ δεν πάω με τη λογική πώς θα πάρω ψήφους. Πάω μόνο πώς θα κάνω το καθήκον μου. Ο ΕΟΠΗ δυστυχώς δεν έχει πλεόνασμα, αγαπητέ. Έχει έλλειμμα. Και πολύ μεγάλο έλλειμμα. Αν με έχετε ακούσει μια φορά να λέω ότι ο ΕΟΠΗ έχει πλεόνασμα, να παραιτηθώ αυτή τη στιγμή, πάμε, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν έχει έλλειμμα. Δεν είπα για τον ΕΟΠΗ ότι έχει έλλειμμα. Ναι, αλλά τα λεφτά ο ΕΟΠΗ σας τα χρωστάει. Πάμε λοιπόν. Και θα μας αφήσει να πεθάνουμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπατε αν έχετε πλεόνασμα, δώστε τα. Εγώ, άμα σταματήσω να κάνω τους καθετριασμούς υπουργέ, θα πεθάνω. Αφήστε να σας πω. Σας ξαναλέω. Ο ΕΟΠΗ έχει έλλειμμα. Γιατί κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση, γιατί συζητάμε για τα clawback και τα άλλα και με τον κύριο Κορτοπάνη και τα rebate και όλα αυτά, για να πάψει να έχει έλλειμμα. Ο ΕΟΠΗ δεν είναι ιδιωτικό κατάστημα. Ναι. Δεν είναι. Ο ΕΟΠΗ είναι στον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας. Ο προϋπολογισμός του είναι στον προϋπολογισμό. Αλλά ο προϋπολογισμός του είναι ελληματικός. Ναι. Πάμε λοιπόν. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί ο στόχος μας είναι, και εγώ να κρυθώ γι' αυτό, πολύ ευχαρίστω αγαπητέ, και σας κοιτάω στα μάτια, να κρυθώ. Εγώ προσπαθώ, αφού διορθώσουμε τη βλάβη που είχε πάθει ο ΕΟΠΗ το πρώτο εξάμεινο του 2013, γιατί το πρώτο εξάμεινο του 2013 δυστυχώς ξέφυγαν οι δαπάνες του πάρα πολύ και δεν μπορούσε να τις ελέγξει, αφού τον συμμαζέψουμε και κάνουμε τη μεταρρύθμιση που πρέπει. Πάντως είχαμε μνημόνιο και το πρώτο εξάμεινο του 2013. Μα το μνημόνιο ήρθε. Λέω εγώ, μας είπε, λέω τώρα εγώ. Ακούστε, αν δεν είχαμε το μνημόνιο και ήμασταν στην προμνημονίου εποχή, δεν θα ξέραμε ότι έχουμε έλλειμμα στον ΕΟΠΗ. Θα πηγαίναμε να δανειστούμε λεφτά και τα πληρώναμε όλα μια χαρά και όμως θα φορτώναμε τις μελλοντικές γενιές. Τώρα επειδή δεν μπορούμε πια να δανειστούμε, τώρα όταν δημιουργείται έλλειμμα, κύριε Χατζηνικολάου, το τέλος φαίνεται. Και στη μία εποχή που αναφέρεστε και στην άλλη, οι ίδιοι μας κυβερνούσαν. Καταρχάς, αυτά που σας χρωστάμε μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου θα τα έχουμε εξοφλήσει εντελώς. Εντελώς. Μέχρι το 31 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί όλα. Δύο. Μέχρι το 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι το 31 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί όλα. Καταγράφεται αυτό, πιστεύω. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Θα παίζει αυτό. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου αυτά που σας χρωστάμε θα έχουν πληρωθεί. Να πω δε στον κύριο Χατζηνικολάου, για να τον πειράξω λίγο. Είναι μνημονιακή μας υποχρέωση να μην δημιουργούμε νέα λήξη πρόθεσμα. Χάρη στον Τόμψεν θα πληρωθείτε. Για να το πω πολύ απλά. Να του στείλετε λοιπόν τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα. Εφόσον φτιάξουμε σωστά τον ΕΟΠΗ, και αυτή είναι η φιλοδοξία μας, από 1η-1η-14 θέλουμε να δουλεύει έτσι ώστε να ξέρει ο καθένας που συναλλάσσεται μαζί του πότε ακριβώς θα παίρνει τα λεφτά του. Άλλο θα παίρνει σε ένα μήνα, άλλο θα παίρνει σε τρεις μήνες, άλλο σε πέντε μήνες, αλλά θα ξέρουν ακριβώς η κάθε κατηγορία πότε θα πληρώνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας με τον κύριο Μπέζα, ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό και ιδιαίτερα τον ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι μόνο με τον ΕΟΠΗ, είναι ο αρμόδιος υπουργός.
για να φτιάχνω την οποία από το 14 να δουλεύει σωστά. Δεν είναι όμως εύκολη άσκηση, είναι δύσκολη άσκηση. Πρέπει να σας πω. Πολύ δύσκολη. Μα τα κέπα. Θα πάμε... Τα κέπα, συγγνώμη το ξέχασα. Θα τα κέπα, το πείτε μετά από μια διακοπή που πρέπει να την κάνω οπωσδήποτε τώρα. Όχι, να το πω, μικρή, το πας. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξμορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Harper's Bazaar. Οι κανόνες της μόδας για τη νέα σεζόν. Μαζί. Ζήτα. Το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Ακόμη. Γιάννης Πλούταρχος κάτω από τον ίδιο ήλιο. Το CD με τις νέες επιτυχίες για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελένη τη Σακεδίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο TE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Έλα, Βαγγελάκη. Τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξμορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου.
Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά, έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενής, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε το γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr. Επιστροφή στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ολοκληρώστε την απάντησή σας, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Για τα ΚΕΠΑ. Λοιπόν, τα ΚΕΠΑ και δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, είναι Υπουργείο Εργασίας αρμοδιότητα. Δεν θέλω όμως να επεκφύγω. Πρέπει να πω ότι όντως δυσλειτουργούν. Έχουμε κάνει μια ομάδα εργασίας με τον κύριο Μπέζα από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Βρούτσι από το Υπουργείο Εργασίας, για να μπορούμε να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς καθυστερεί τόσο πολύ το σύστημα. Ένας λόγος είναι ότι οι γιατροί δεν πηγαίνουν γιατί δεν έχουν κίνητρο και άρα μένει πίσω το σύστημα πλέον των γιατρών και το γραφειοκρατικό ζήτημα. Σας λέω λοιπόν ότι πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το μήνα, μέσα σε αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο δηλαδή, θα παρουσιάσουμε τα δύο υπουργεία μαζί, γιατί είμαστε συναρμόδιοι, η κύρια αρμοδιότητα της εργασίας, η παρεπίπτουση αρμοδιότητα της υγείας, για το πώς θα μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την αναμονή, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και όπως το λέτε. Δεν γίνεται για να εξοικονομήσουμε πόρους, όπως δικαίως νομίζετε, εσείς το νομίζετε γιατί έχετε δίκιο. Όχι. Δικαίως το νομίζετε. Όμως, εγώ το βλέπω από την άλλη μεριά, σας λέω: το πρόβλημα δυστυχώς είναι από τα γνωστά προβλήματα γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο τα πάει να κάνει μια σύνθετη λειτουργία. Και αυτή μια σύνθετη λειτουργία δεν μπόρεσε να την εκτελέσει κατά τον τρόπο που ήταν σχεδιασμένη στα χαρτιά. Έχω πολλά ερωτήματα από το διαδίκτυο. Γρήγορα, γρήγορα θέτω 2-3. Πρώτο ερώτημα: πώς θα καλύψετε τη μαύρη τρύπα στον ΕΟΠΗ? Πρώτα απ' όλα, θα σου πει εκεί, θα σου πούν μερικοί από τους κυρίους που κάθονται απέναντι, με τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, δηλαδή με το clawback, να το πω πολύ απλά, έτσι που μπήκε στη ζωή μας. Τι είναι το clawback? Είναι ότι μετατρέπουμε τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ σε κλειστό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ό,τι είναι παραπάνω από αυτό που έχουμε προσυμφωνήσει να πληρώνουμε κάθε χρόνο, απλά δεν θα πληρώνεται και θα διαγράφεται ως χρέος του ΕΟΠΗ. Άρα, αυτομάτως η τρύπα που δημιουργείται από την υπέρβαση αυτού του χρέους πάει να ισχύει. Και είναι και λίγο, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, σχήμα οξύμορο και αντιφατικό. Από τη μία, να δέχομαι κριτική και από την κυρία εκεί του Πάμε, ότι ο στόχος μου είναι να παραδώσω, λέει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους ιδιώτες. Και αν ρωτήσετε εκεί τον εκπρόσωπο των ιδιωτών, θα σας πει ότι θέλω να μου πιούν το αίμα με καλαμάκι. Γιατί τους έχω πάρει σε τρεις μήνες μισό δισεκατομμύριο. Από τους ιδιώτες έχουν έρθει δεκάδες ερωτήματα από τις ιδιωτικές κλινικές. Λέω, πείτε την κυρία του Πάμε, δεν καταλαβαίνω. Σας κατηγορούν οι ιδιώτες. Που δεν είναι ούτε Πάμε, ούτε Ανταρσία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, έχουν δίκιο οι ιδιώτες, μας κατηγορούν. Σας κατηγορούν ότι έχετε εξαντλήσει την αυστηρότητα απέναντί τους, ότι μονομερώς μειώσατε τα ΚΕΝ, ότι κουρέψατε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 7 έως 11, για το clawback, ότι δίνετε ουσιαστικά χαριστική βολή στον κλάδο. Και ρωτούν πόσο νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει ο ιδιωτικός τομέας, πόσο ακόμα μπορούν να πληρώνουν υποχρεώσεις και να αποδίδουν φόρους όταν δεν εισπράττουν τα χρεωστούμενα από την πολιτεία. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τα χρεωστούμενα. Εγώ τα πήγα στο Υπουργείο με τον κύριο Μπέζα και την κυρία Μακρύ. Πού είναι ο κύριος Καρταπάνης? Έρχομαι. Να τα πει ο κύριος Καρταπάνης, να απαντήσω. Βεβαίως θα τα πει, γιατί θα τα πει καλύτερα από μένα. Ωραία. Αλλά κύριε Καρταπάνη, συγγνώμη, πείτε και στην κυρία, η οποία είπε προηγουμένως ότι ο στόχος μου είναι να δώσω σε εσάς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και δεν το έχω καταλάβει. Και μόλις τελειώσει ο κύριος Καρταπάνης, πού είναι οι φυσικοθεραπευτές εκεί και πού είναι το ΕΚΑΒ? Πού είναι το ΕΚΑΒ εκεί? Έχω πολλά μηνύματα για το ΕΚΑΒ και τους φυσικοθεραπευτές. Ελάτε. Θα ήθελα να πω το εξής. Σίγουρα ο κλάδος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση πλέον κατάρρευσης. Και το λέω ευθέως. Για τα νέα ληξιπρόθεσμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παρόλη η υποχρέωση είναι να μην δημιουργούνται, είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Και υπάρχουν άλλα 500 από τα παλιά λήξη. Πρόθεσμα τα οποία παρόλες τις υποσχέσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού, προς το παρόν έχουμε πάρει ένα 5 ή 6%, σας τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Να πάμε τώρα στα θέματα του clawback και του rebate που αναφέρατε προηγουμένως. Εξηγήστε και στα ελληνικά τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Rebate μας ζητάει να τους δώσουμε μία έκπτωση, διότι τους πουλάμε μεγάλες υπηρεσίες. Μάλιστα. Και ρωτώ, έχετε δει ποτέ να δίνετε εκπτώσεις χωρίς να πληρώνεστε? Και ρωτάμε, να σας κάνουμε μία έκπτωση, να μας πληρώσετε? Δεν ξέρουνε. Το clawback τι λέει? Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, έχουν κάνει ένα κλειστό προϋπολογισμό στον ΕΟΠΗ. Άστοχος τελείως, και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και νούμερα. Δηλαδή μια δαπάνη των 750 εκατομμυρίων το 2011, με ελάχιστες κλινικές να είναι συμβεβλημένες, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι ήταν επιλεκτικές οι συμβάσεις που είχαν με τα ταμεία. Από την 1η-1η του 2012 και μετά υποχρεωθήκαμε, εκβιαστήκαμε να παρέχουμε τα πάντα στον ΕΟΠΗ. Ό,τι έχει και δεν έχει κάθε κλινική. Αλλιώς δεν του κάλυπτε το παραμικρό. Τους τα δώσαμε, κάναν τον προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια, τώρα είναι 312. Πέρσι υποβληθήκαν δαπάνες 616 εκατομμυρίων από τις ιδιωτικές κλινικές, έναντι 750 το 2011. Εφέτος μας λένε ότι ξεπερνάμε το 312 κατά... Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το 312, αυτό που μπορεί να το εξηγήσει ο κ. Υπουργός. Να σας πω εγώ τι θα σας πει. Ό,τι θέλει να μου πει, ξέρει. Ότι έκαναν ελέγχους και βρήκαν υπερχρεώσεις. Αυτό θα σας πει. Ωραία. Κύριε Υπουργέ. Θα το πείτε, κύριε Υπουργέ. Όχι. Θέλω να πείτε και το άλλο. Υπάρχει άλλος κλάδος στην Ελλάδα που ζήτησε να γίνει έλεγχος του και μάλιστα να χρηματοδοτήσει και αυτόν τον έλεγχο? Και υπάρχει άλλος υπουργός που το δέχτηκε? Όχι. Το είπα, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Όταν τελειώσετε το φλερτ, κάντε του και το ερώτημα. Όχι, δεν είναι φλερτ αυτό. Δεν μπορεί να μου πει ότι δεν ζητήσαμε εμείς ελέγχους ή ότι κάνουνε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βγάλανε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι τελείως άστοχος, είναι τελείως στον αέρα, δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό στοιχείο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και λέει, κάνατε υπέρβαση και θα σας τα πάρω πίσω. Λειτουργούν δυστυχώς στον ΕΟΠΗ με την έννοια το αποφασίσω και διατάσω. Ποτέ μα ποτέ δεν καθίσανε να συζητήσουν. Πάντως βλέπω εδώ στα στοιχεία που έχω μπροστά μου ότι δαπάνες 950 εκατομμυρίων ευρώ του 2012 ο ΕΟΠΗ αποφάσισε μονόπλευρα να τις πάει στα 520. Αυτό δηλαδή περίπου είναι στα μισά. Να τα εξηγήσω μετά. Λοιπόν, ο περίφημος κωδικός 673.01 είναι αυτός. Δεν είναι μόνο ιδιωτικές κλινικές μέσα, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Αλλά αυτός είναι ο κωδικός, είναι συλλήβδινα αυτός ο κωδικός. Τα 950 εκατομμύρια τα πήγε στα 520. Από εκεί, από τα 520, μας λένε ότι υπάρχει μια υπέρβαση. Βγάλαν ένα rebate το οποίο είναι καταστροφικό. Το ξέρει ο κύριος Υπουργός αυτό το πράγμα. Καλούνται ιδιαίτερα οι μεγάλοι πάροχοι να δώσουν πίσω πάνω από το 20% αυτών που τιμολογήσανε στον ΕΟΠΗ. Για ποιο λόγο, πληρωθήκανε? Όχι. Και μετά, αφού γίνει αυτό και δεν φτάσει, θα πάμε και στο clawback. Τι είναι το clawback? Ό,τι περισσέψει, θα σου πει πάρ' το πίσω. Και είπαμε στον Υπουργό, έχετε 10. Γιατί ζητάτε να αγοράσετε 100, αγοράστε 10. Πληρώστε και αυτά που έχετε. Γιατί πρέπει να υποχρεώνετε και να ζητάτε για τα πάντα, ενώ δεν μπορείτε να τα πληρώσετε? Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μάλιστα. Παρακαλώ, ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάω ως προς τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Εγώ δεν ήμουν βέβαια εκεί, αλλά βλέπω τα νούμερα, τα έχω μάθει τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι και κατά πάνω. Να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί μεταξύ των 950 του ενός έτους και των 520 του άλλου έτους, μεσολάβησε η συμμετοχή η οποία θεσμοθετήθηκε. Άρα λοιπόν, τι έγινε, κύριε Χατζηνικολάου, προσέξτε, έγινε κάτι μαγικό στην Ελλάδα. Τι ωραίος λαός είμαστε. Πήραν οι άνθρωποι που κάνουν τον πολεμό και είπανε, βάλουμε 30% συμμετοχή. Στον ΟΓΑ 50. Μάλιστα. Άρα, στα 950, μείον τη συμμετοχή που τώρα χρεώνουμε στον ασθενή μας, θα πάει εκεί πριν να πάμε με τη συμμετοχή που βάλαμε. Κατανοητό μέχρι εδώ? Βάλαμε τη συμμετοχή και ξαφνικά τα λεφτά πήγαν εκεί που ήταν πέρσι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τη συμμετοχή, θα ήμασταν τα διπλά λεφτά. Δηλαδή εδώ, για να τρελαθούμε. Δεν γίνεται αυτό. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Πρώτον, όπως ξέρετε, η συμμετοχή. Να το συνεχίσω λίγο όμως. Να τελειώσω. Γιατί με κόπτε, θα το συνεχίσω. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εγώ δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν αδικίες στο σύστημα. Γιατί εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου? Προσπαθήσαμε με τη διαδικασία του ελέγχου που βάζουμε τώρα,
Και κακώς λέτε ότι δεν λειτουργεί. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μια εβδομάδα. Η διαδικασία είναι ongoing. Προχωράει η διαδικασία των ελέγχων. Ήδη εταιρείες έχουν κάνει τις αιτήσεις, ο οποίος είχε εγκρίνει κάποιες από αυτές τις ελεγκτικές εταιρείες. Γίνονται συμβάσεις. Αυτή είναι μια διαδικασία. Δεν είναι μια μέρα στην άλλη, το ξέρετε αυτό. Άρα είμαστε στη διαδικασία και σε καλούς χρόνους. Άρα θα γίνουν οι έλεγχοι και με τους ελέγχους και Χατζηνικολά θα ξεχωρίσουμε τι πράγμα. Ποιος τώρα από όλους είναι αυτός ο οποίος μας έκλεβε. Γιατί δυστυχώς με το clawback, εκεί έχουν δίκιο, τιμωρείται ταυτοχρόνως. Και αυτός ήταν εντάξει στη δουλειά του και αυτός δεν ήταν. Εμείς ό,τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να ξεχωρίσουμε από όλους του κλάδου αυτού ποιοι ήταν οι κλέφτες. Οι κλέφτες θα φύγουν έξω και θα ξανακάνουν δουλειά μαζί τους. Και ποιοι ήταν οι καλοί επαγγελματίες. Αυτοί θα μείνουν μέσα, θα περάσουν μια δύσκολη χρονιά. Αλλά από την ρύθμιση του ΟΠΗ που έλεγα προηγουμένως στον άλλον κύριο από εδώ, και εσείς θα είστε κερδισμένοι. Γιατί έτσι θα γίνει. Τώρα πρέπει να βάλουμε την αγορά μας σε μια τάξη. Γιατί κύριε Καρταπάνη, και θέλω να είστε ειλικρινείς αυτό. Είστε αξιοπρεπής κύριος και την αγορά την ξέρετε καλύτερα από μένα. Μην πείτε όλα αυτά τα χρόνια τώρα δεν κλέβατε. Όχι εσείς προσωπικά σαν πρόσωπο, ενώ στον χώρο που είσαστε. Στον χώρο. Δεν πήγε κανένας να κλέβε τον ΕΟΠΗ. Μην πείτε, δεν πήγε κανένας να κλέβε τον ΕΟΠΗ. Δεν θα σας πιστέψω. Ο χαμός γινότανε. Όποιος παίρναγε και κλέβει κάπου ένα. Κάπου κάτι που βρίσκεται μπροστά του. Μην τα λέτε αυτά, κύριε Υπουργέ. Τώρα εντάξει τώρα. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, κύριε Καρταπάνη. Μεταξύ μας, εγώ δεν έχω. Εγώ δεν κρυβόμαι και ξέρετε ότι δεν μας άρεσε το λόγο. Συγγνώμη. Δεν μας άρεσε τα λόγια μου. Τα διπλά κέρδη. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σας έδωσα και νούμερα. Τα διπλά κέρδη, τα ξέρετε. Σας έχω δώσει προσωπικά νούμερα και τα ξέρετε τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Έτσι, πρώτο. Πάμε τώρα, πάμε τώρα. Πάντως, όχι ένα λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα κατασκευαστικό σφάλμα. Υπάρχει. Στην τοποθέτηση. Συμφωνώ. Δεν μπορεί, επειδή κάποιοι έκλεβαν, να τιμωρούνται όλοι. Γι' αυτό είπα κάνουμε τις ελέγχους. Είναι σαν αυτό που κάνουν, που κάνουν οι τελευταίες κυβερνήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, όπου επειδή κάποιοι δεν πλήρωναν φόρους, αυτοί που πληρώνουν φόρους τους έχουν τσακίσει. Συμφωνώ. Μα δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό βάζουμε τον έλεγχο όμως. Τον παράδειγμα έλεγχο τώρα, τον βάζουμε μου στέλνουν για να μήνυμα. Ξεχωρίσουμε μου να βγει ο Καρταπάν που δεν κλέβει να μην πληρώσει και να πληρώσει ο άλλος που κλέβει. Υπουργέ, μου στέλνουν μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι σε νοσοκομείο. Υπάρχει, λέει, εκεί νοσοκομείο που λειτουργεί με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ότι οι μεν υπάλληλοι του δημοσίου αμείβονται κανονικά, οι δε υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα δεν πληρώνουν. Το νοσοκομείο Παναγία. Ναι. Γι' αυτό δεν λέτε. Οι μισοί πληρώνονται, οι δημόσιοι, οι ιδιωτικοί δεν πληρώνονται. Δυστυχώς είναι πολλοί στα ιδιωτικά νοσοκομεία που δεν πληρώνονται από την αναξιοπιστία του ΕΟΠΗ και από την αφαιρετικότητα του. Είναι πάρα πολύ. Καταρχάς, κύριε Καρταπάνη, είπατε ότι εμείς δεν συζητάμε μαζί σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά για σας κάναμε και ειδική επιτροπή. Τώρα την κάναμε, δεν έχουμε μια εβδομάδα. Για να μπορείτε να είστε με τον ΕΟΠΗ και να μιλάτε για όλα αυτά τα θέματα. Αφού πήρατε τις αποφάσεις όμως. Το ξέρετε ναι, πάρα πολύ καλά. Τις αποφάσεις, τις ξέρετε. Τις πήρατε, Μονάτσα. Όχι, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ήμουνα στο γραφείο σας εκείνη την ημέρα όταν βγήκαν οι δύο επίμαχες αποφάσεις. Συζητούσαμε, καθόμασταν μαζί και συζητούσαμε και ήταν και ο κύριος Μπέζας. Αλήθεια. Και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Και τις βρήκαμε στο διαδίκτυο. Και ήταν αποφάσεις οι οποίες στοιχίζουν πολλά εκατομμύρια. Ξέρετε ότι σε έχουμε προσβάλει όπως έχουμε προσβάλει και το κλουμπ. Είναι δικαίωμά σας αυτό. Ξέρουμε είναι. Ότι θα το κερδίσουμε αυτή την ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι έγινε η συζήτηση με τον Σωστά. Ναι. Πάμε λίγο με τη σειρά. Η πρόθεσή μας. Λέω ψέματα, το ξέρω. Όχι, αλήθεια λέτε. Η πρόθεσή μας είναι να βρούμε τον τρόπο, σας είπα. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά. Γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά. Γιατί α πούμε που δημιουργήθηκε έλλειμμα στον ΕΟΠΗ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν πρώτο υπουργό να επιτρέψω. Το έλλειμμα του ΕΟΠΗ να οδηγεί σε νέα οριζόντια μέτρα στους πολίτες. Αυτό αποκλείεται. Άρα ο ΕΟΠΗ θα ζήσει με τα λεφτά που έχει. Και όσοι μπορούν να συνεργαστούν με τον ΕΟΠΗ, με τα λεφτά που έχει θα κάνουν τη δουλειά με τον ΕΟΠΗ. Γιατί το άλλο θα ήταν να πάνε να κόψω μισθούς και συντάξεις. Και εγώ μισθούς και συντάξεις τον ΕΟΠΗ δεν κόβω. Να είμαστε εννοημένοι. Λοιπόν, θα πάμε με τους ελέγχους να ξεχωρίσουμε. Να ξεχωρίσουμε ποιοι από εσάς είναι οι καλοί επαγγελματίες και θα συνεχίσουν να κάνουν δουλειά με τον ΕΟΠΗ. Αυτό μας το πει ο έλεγχος που με βάλει κύριε Χατζηνικολάου, γι' αυτό μπαίνουν αυτές οι εταιρείες. Μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς, διεθνείς εταιρείες, οι οποίες θα μπουν και θα ελέγξουν ένα-ένα αυτά τα νοσοκομεία που χρεώναν τον ΕΟΠΗ. Τι μας χρεώνανε. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, Χούσος Γιάννης, πρόεδρος εργαζομένος στο ΕΚΑΒ και συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ. Για να μην τώρα για το ΕΚΑΒ πρέπει να σας πω, πρόεδρε, ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα και με αφορμή την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Όπου θα ακούσατε τα σχόλια στα μέσα ενημέρωσης από τους οικείους του και από ανθρώπους που ήταν παρόντες εκεί, ότι πολλοί μίλησαν για αργοπορία στη συγκεκριμένη περίπτωση, οφειλόμενοι στις δυσλειτουργίες που εμφανίζει πλέον το ΕΚΑΒ. Είμαστε οι συνήθεις ύποπτοι που τα ακούμε, δυστυχώς οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, γιατί παρόλο την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την προσφορά των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ,
και βράβευσε με το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου πολίτη το ΕΚΑΒ Κρήτης, το δικό μας κοινοβούλιο και η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει το έργο μας να μας δώσει τα στοιχειώδη. Τι ζητήσαμε, ασθενοφόρα και προσωπικό. Αυτά τα στοιχειώδη ακόμα δεν μπορούμε να τα έχουμε για να είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη όταν μας χρειάζεται. Και δυστυχώς γινόμαστε συνεχώς στόχος αρνητικών σχολείων, παρόλο ότι έχουμε εξουθενωθεί πραγματικά. Όταν για μια ολόκληρη Αθήνα των 5 εκατομμυρίων έχουμε 70 και 75 ασθενοφόρα την ημέρα. Συγγνώμη, αργήσαμε στην περίπτωση του ΦΥΣΑ. Αργήσαμε με τις δυνατότητες του ΕΚΑΒ, δεν αργήσαμε. Πόσα λεπτά κάναμε. 18 λεπτά κάναμε. 18 λεπτά. Δεν είναι λίγο για ένα τραυματία 18 λεπτά. 18 λεπτά δεν είναι και ότι αργήσαμε. Για μια οργανωμένη χώρα. Ένα λεπτό. Εντάξει, παιδιά, 18 λεπτά έκανε. Λέγανε την άλλη μέρα το πρωί ότι έκανε μία ώρα το ΕΚΑΒ να πάει. Δεν ισχύει αυτό. Ελάτε. Το οποίο και το ήλεξα προσωπικά. 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έκανε. 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, κύριε Χαμηλόλαου. Δεν πέθανε το παιδί αυτό από το ΕΚΑΒ. Να μην λέμε. Να δώσετε αυτά που ζητάει το ΕΚΑΒ. Να απαντήσω. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, όσο αφορά τα ασθενοφόρα. Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ σίγουρα γνωρίζει ότι δεν είναι ευθύνη της πολιτείας όταν έχουμε ασθενοφόρα. Ο διαγωνισμός έχει πέσει δύο φορές έξω, διότι οι εταιρείες πηγαίνουν στα δικαστήρια. Είναι έτσι, δεν είναι. Και τι θέλετε να κάνει το ελληνικό κράτος, να καταργήσει τα δικαστήρια? Δεν ακούγεται. Δεν τα καταργήσω εγώ τα δικαστήρια. Σηκώνετε τα χέρια σας, θα σας δώσω εγώ το λόγο. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να μιλήσετε. Είναι αυτονόητο. Ως πολιτική ηγεσία όμως και ως πολιτεία, δεν μπορεί να μου λέτε ότι είστε χμάλωτοι των εταιριών, αν θα κάνουν στάση ή όχι. Ζητήστε τους να αναλάβουν την κοινωνική ευθύνη που έχουν. Αγαπητέ Πρόεδρε, όταν ένα δικαστήριο παίρνει μία απόφαση και λέει τα στοιχεία και λέει το δικαστήριο, προτιμώ να ακούσω την ένταση της εταιρείας από το συμφέρον του κράτους να πάρουμε ασθενοφόρα. Εγώ τι φταίω, εγώ θα το κάνω αυτό, θα πάω στον δικαστή να του πω θα βγάλω, πώς θα βγάλει. Όχι, παρά αλλά αυτά, λαό να του παρά πείτε, τα αυτά, παρά τα αυτά, ξέρετε πολύ καλά ότι παρόλες δυσκολίες ο διαγωνισμός είναι έτοιμος να τελειώσει. Αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε τη λήξη του διαγωνισμού, θα αγοράσουμε πάνω από 100 τόσα καινούργια ασθενοφόρα. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε το λύνουμε σε διάστημα δύο εβδομάδων από σήμερα. Ελάτε, παρακαλώ. Χρειάζεται και προσωπικό να τα οδηγήσει όμως. Το προσωπικό θα γίνει στη δεύτερη φάση. Πρώτα θα πάμε τα ασθενοφόρα και μετά θα πάμε το προσωπικό. Παρακαλώ. Εσύ το συγγνώμη είπα πρώτα. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει. Έχεις πει εναντίον μου εσύ, έχεις πει εναντίον μου. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, έχετε μιλήσει ήδη. Δείτε πόσοι δεν έχουν μιλήσει. Αν σας προκαλεί συνέχεια, είναι γιατί και εσείς πριν ήσασταν στον ίδιο τόνο. Όχι, κύριε Υπουργέ, θα πω μόνο μία κουβέντα. Μη με λέτε Υπουργό, θα φύγω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, εμείς ως ΠΟΕΔΗΝ σας είδαμε μόνο θεσμικά και εγώ προσωπικά. Καλά, με άλλους βάζατε στοιχήματα στην Αριστοτέλος, έξω από το Υπουργείο Υγείας. Και οι συνδικαλιστές που λέτε δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Αν λύνατε εντάξει τα προβλήματα εσείς, εντάξει, ο ελληνικός λαός θα σας επικροτούσε. Εσύ δεν άρα λοιπόν, μη στοχοποιείτε τους συνδικαλιστές για να αποπροσανατολίζετε την κουβέντα. Ούτε εμείς λέγαμε αυτό. Εντάξει, μπορούσατε να αναδιατάξετε τις εφημερίες, να φεύγανε τα ράντζα από το Αττικό και να γεμίζανε τα μικρά νοσοκομεία που κλείσατε. Εντάξει. Αλλά η επιλογή σας ήταν να τα απαξιώνετε για να κλείσουν. Πάλι τα ίδια. Αυτό είναι κασέτα που μου έχετε πει 400 φορές. Δεν λοιπόν, όνομα, ιδιότητα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Όχι, είμαι ο πρόεδρος. Α, όχι. Κώστας Λιβαδάς, επιμέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΕΝΚΙΑ. Κύριε Υπουργέ, έχουμε συναντηθεί δύο φορές μαζί. Σας άκουσα σήμερα. Ποιας Ομοσπονδίας είπατε εκτελεστικής? Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Πείτε το, μην λέτε αρχικά. Εσείς τα ξέρετε μεταξύ σας. Ναι, του κυρίου Βαρνάβα, για όσους ξέρουν καλύτερα τα κανάλια του κυρίου Βαρνάβα. Η Ομοσπονδία δεν είναι του κυρίου Βαρνάβα. Αυτός είναι ο γνωστός. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Μα γιατί δεν μου φέρατε τον κύριο Βαρνάβα, κύριε Χατζηνικολάου? Τον έχω πολύ χάσει, πολύ τον ήθελα να τον έχω εδώ. Ο κύριος Βαρνάβας εφημερεύει σήμερα. Ελάτε, παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει. Έπρεπε να έχει παρατηθεί από το ΕΣΥ, το ξέρετε αυτό. Είχε βγει την πρώτη μέρα και είχε πει ότι θα υπάρξουν απολύσεις από την κινητικότητα. Καλά, πείτε τα με αυτόν, όχι με εμένα τώρα. Όχι, αυτό... τον εκπροσωπείτε. Είχε βγει και πει απολύσεις. Εγώ εκπροσωπώ στο νοσοκομείο. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι εκτός από εσάς πρέπει όχι, να παραιτηθούν. Ο πρόεδρος συνδικαλιστικό. Έτσι καταλαβαίνω. Λοιπόν. Όποιο συνδικαλιστή έχετε μιλήσει μέχρι τώρα. Καλά, δεν του έχω μεγάλη συμπάθεια. Ή τον καλείτε να ζητήσει συγγνώμη ή του λέτε να παραιτηθεί. Δεν του έχω μεγάλη συμπάθεια. Αλλά ο κύριος Βαρνάβας συγκεκριμένα, κύριε Χατζηνικολάου, είχε βγει και πει. Συγγνώμη. Σε συνέντευξη τύπου. Ο Γεωργιάδης θα κάνει απολύσεις, κατεβείτε στους δρόμους. Δεν πάμε, το θυμάστε. Λοιπόν,
Ή δεν το είχε πει, το είχε πει ή όχι. Ελάτε παρακαλώ. Καθίστε κυρία μου, καθίστε παρακαλώ. Ελάτε. Να μιλήσουμε. Λοιπόν, έχουν περάσει 30 χρόνια φέτος από τότε, από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ. Μέχρι τώρα, το ΕΣΥ έχει διανύσει πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή και σίγουρα έχουν νομοθετηθεί πάρα πολλοί νόμοι. Εσείς πρόσφατα καταθέσατε ένα νομοσχέδιο πριν 5 μέρες, ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας, όπου είχατε 4 νομοθετικά μέτρα, τα οποία ούτε είχαν μέτρα στήριξης, ούτε μέτρα βελτίωσης, ούτε αναβάθμιση του ΕΣΥ. Και όταν λέω μέτρα στήριξης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ξέρετε ότι σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γιατροί. Συγκεκριμένα, στην Καρδίτσα υπάρχει ένας παιδίατρος. Στα Τρίκαλα υπάρχει ένας νεφρολόγος με 60 ασθενείς. Στη Βέρεια χρειάζονται χειρουργό, ορθοπαιδικό, γυναικολόγο, αναισθησιολόγο. Στην Κατερίνη έχει μείνει ένας ορθοπαιδικός και θα παραιτηθεί και αυτός και δεν θα υπάρχει ορθοπαιδική κλινική στην Κατερίνη. Δεν θα μιλήσω για τα νησιά, όπου προχθές στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ήταν απελπισμένοι οι δήμαρχοι της Τίνου, όπου έχει έναν αγροτικό γιατρό, και για να κάνουν ακτινογραφία πρέπει να πάνε στη Σύρο. Στη Τζιά έχει δεν έχει έναν αγροτικό γιατρό και όλο το νησί είναι χωρίς γιατρό. Στο Καστελόριζο δεν ξέρω αν έχει παραμείνει γιατρός εκεί ακόμη. Συγγνώμη, ήσασταν στην Επιτροπή. Βεβαίως. Και δεν είδα ότι έχω καταθέσει την τροπολογία για το υποχρεωτικό αγροτικό. Βεβαίως. Άρα μόνος δεν απαντάτε ότι εγώ δεν έφερα τον νόμο. Μέχρι τώρα λέμε. Μα μου λέτε ότι είναι άδεια τα αγροτικά ιατρία. Ήσασταν στην Επιτροπή που έχουμε λύσει το θέμα. Εγώ δεν σας είπα για αγροτικά, εγώ σας είπα για γιατρούς. Τώρα το είπατε, ότι στην Τίνο δεν είχαν αγροτικό γιατρό και στη Σύρο δεν είχαν αγροτικό. Αφού ήσασταν μέσα στην Επιτροπή, γιατί δεν λέτε ότι το λύσαμε. Δεν το λύσατε ακόμη, θα το λύσετε όταν προσέλθουν οι γιατροί. Καλά, αφήστε να προσέλθουν οι γιατροί, γιατί μέχρι στιγμής πάνε στην Γερμανία, ξέρετε. Για την καλή κουβέντα δεν την έχετε. Εντάξει. Μόνο την κακή. Δεν είπα εγώ καλή κουβέντα ή κακή κουβέντα, εμείς κάναμε και πρόταση. Αφήστε να σου πω. Να το συνδέσετε, να το συνδέσετε με την έναρξη της ειδικότητας. Για να μην φεύγουν νέοι συνάδελφοι στη Γερμανία. Μα το συνδέσαμε. Πρόταση δικιά μας ήταν. Τι να έχω κάνει αποδεκτή και την έχω καταθέσει και στην Βουλή, τι άλλο να κάνω. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Ελάτε, ολοκληρώστε, λοιπόν, παρακαλώ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει, αντί να στηρίξουμε την υλικοτεχνική υποδομή του ΕΣΥ και αντί να κάνετε χαριστικές διατάξεις για 6 αξονικούς και 10 μαγνητικούς σε 2 αλυσίδες ιδιωτικών εταιριών, με κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων που κάνατε πρόσφατα, θα πρέπει να φτιάξουμε κανέναν αξονικό τομογράφο όπως στην Κέρκυρα, για να έχει ο κόσμος να βλέπει. Επίσης, θα πρέπει να σας πω για τα φάρμακα ότι είμαστε η πρώτη χώρα στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Με την απόφαση την οποία πήρατε, η αύξηση αγγίζει πλέον το 35%, ενώ το 2009 ήταν 10%. Και αυτό σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένο σήμερα, ο οποίος θέλει να πάρει το φάρμακο Lipitor. Στο νοσοκομείο σας εσείς δεν έχετε γενώσιμα. Τι είπατε? Στο νοσοκομείο που δουλεύετε εσείς δεν έχετε γενώσιμα. Όχι, δεν μιλάμε για τα. Εσείς έχετε γενώσιμα. Βεβαίως. Τους θεραπεύουν τους ασθενείς ή τους αφήνουν αφράδευσης? Αυτό σας είπα. Μα η απόφασή μου αφορά μόνο στα γενώσιμα. Για τη συμμετοχή των Ελλήνων μα αφορά μόνο στα γενώσιμα. Από την τσέπη τους για τις ιδιωτικές. Όχι, θα πάρουν το γενώσιμο, σας λέω, και δεν θα πληρώνουν την τσέπη τους. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πώς δεν θα πληρώνουν από την τσέπη? Αν πάρουν το γενώσιμο, δεν αλλάζει τίποτα στην πληρωμή τους. Αν πάρουν δε χαμηλότερο γενώσιμο, θα πληρώσουν και λιγότερο. Και τη μισή συμμετοχή. Δεν υπάρχει τέτοιο φάρμακο. Πώς δεν υπάρχει? Δηλαδή, αν υπάρχει 100 φάρμακο. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Το φάρμακο Lipitor, το οποίο είναι για τη χοληστερίνη, έχει λιανική τιμή 20 ευρώ. Σωστά. Η ασφαλιστική τιμή του είναι 10. Σωστά. Μέχρι τώρα ο ΕΟΠΗ πλήρωνε το 50%. Σωστά. Δηλαδή ο ασφαλισμένος πλήρωνε 5. Γιατί πρέπει όλοι να παίρνουν Lipitor, αγαπητοί, το λέτε? Όχι. Ξέρετε ότι. Όχι. Ότι είμαστε. Άλλο σας λέω. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε, γιατί θα πάρει το κάλο μου. Ξέρετε τι συμβαίνει? Γράφουν όλοι το Lipitor που είναι το ακριβότερο. Και υπάρχουν 300 από κάτω που είναι στη μισή τιμή. Γιατί το κάνετε αυτό, αγαπητέ? Όχι, όχι. Ακούστε τι θέλω να σας πω.
Ακούστε τι θέλω να σας πω. Ακούστε τι θέλω να σας πω. Δεν λοιπόν, πιστεύω να είστε υπέρ των εταιριών όχι, και να είστε τον dealer. Δραστική ουσία έχει. Α, γιατί είπατε Λίπιτορ τότε. Γιατί είπατε Λίπιτορ. Εγώ σας φέρω ένα παράδειγμα για να το ξέρουμε. Δεν θέλετε το παίρνω πίσω. Το φάρμακο X. Εγώ είμαι της ιδιωτικής, εσείς λέτε για Λίπιτορ. Εγώ ουρολόγος είμαι, ακούστε το Λίπιτορ. Ξέρετε τι κάνατε τώρα. Ξέρετε τι κάνατε. Δείξατε για ποιο λόγο πρέπει να βγει αυτή η υπουργική απόφαση που έβγαλα σήμερα. Ξέρετε γιατί την έβγαλε την υπουργική απόφαση. Ξέρετε γιατί την έβγαλα. Γιατί κάποιοι αγαπητέ γιατρέ, ενώ σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη φάρμακα καλά όπως το Lipitor έχουν ένα ποσοστό του πληθυσμού που πηγαίνουν, στην Ελλάδα ξαφνικά πρέπει να πάνε σε όλο τον πληθυσμό. Δεν κατάλαβα γιατί. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας πω άλλο. Ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είμαστε πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Βάλαμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, γι' αυτό τα βάλαμε. Αυτή τη στιγμή η συμμετοχή σας είπα και το ξέρετε, από το 12% που ήταν το Ιανουάριο του 2012, τώρα έχει πάει στο 35%. Πληρώνει 35% από την τσέπη του πολίτη. Εντάξει, θα το δούμε. Μπορεί να κάνω, θα το συζητήσουμε. Ελάτε, ολοκληρώστε. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παρθούν μέτρα στήριξης όταν έχουμε 22% αυτοκτονίες. Χαμηλή εμβολιαστική ικανότητα του πληθυσμού. Αύξηση της περιγεννητικής θρησιμότητας και της βρεφικής θρησιμότητας. Όλα αυτά θέλουν σίγουρα ενίσχυση και χρηματοδότηση. Λοιπόν, όταν 8.000 πλούσιοι Έλληνες έχουν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει μέσα από τη γενική φορολογία να τους βρείτε και να διαθέσετε τα πράγματα όπως λέει η συνταγματική επιταγή. Είναι η συνταγματική επιταγή της πολιτείας στους υπόλοιπους πολίτες που πάσχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στο νομοσχέδιο. Μπορεί να μην το εξηγήσαμε σωστά. Το νομοσχέδιο που είναι τώρα στη Βουλή, αυτό που είπατε, Υπουργείο Υγείας και λοιπές διατάξεις, δεν είναι μόνο του δικού μου Υπουργείου. Δεν είναι η κυρίως νομοθετική εργασία του Υπουργείου μας. Το κυρίως νομοθετικό έργο του Υπουργείου μας αρθεί σε 2 εβδομάδες στη Βουλή. Αυτό είναι μια σειρά διατάξεων που έχουν να κάνουν κυρίως με το μνημόνιο και τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις, που πάνε από όλα τα Υπουργεία και που ένας Υπουργός θα αναλαμβάνει να κάνει την εισαγωγή του στη Βουλή, που στην προηγούμενη περίπτωση έτυχε να είναι ο Υπουργός της Υγείας. Άρα έχετε να δείτε πολλά ακόμα που θα φέρουμε σε 2 εβδομάδες, το ξέρετε. Δεύτερον, σήμερα, δεν το ξέρετε, δεν φταίτε σε αυτό γιατί δεν μπορείτε να το ξέρετε. Σήμερα κατέθεσα στη Βουλή τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο. Για ένα ψηφισμένο μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας, όπου τι κάναμε. Επικουρικούς γιατρούς δεν θα προκυρήσει πλέον σε 2 φάσεις όπως κάνει μέχρι τώρα το Υπουργείο κεντρικά, αλλά θα είναι μονίμως θέση που θα προκυρήσει αυτομάτως μόλις αδειάζει μια θέση γιατρού και θα την προκυρήσουν οι ΥΠΕ, μόνο με υπογραφή του Υπουργού. Για ποιο λόγο, ώστε μόλις μένει νοσοκομείο χωρίς γιατρό, την επόμενη μέρα να πάει ο επόμενος γιατρός. Και να μένει κανένα νοσοκομείο χωρίς έστω έναν γιατρό σε κάθε ειδικότητα. Αυτό έχει κατεθεί ήδη στη Βουλή που μιλάμε σήμερα. Γιατί όσα είπατε για τη Βέρεια, είναι σωστά, είναι όλα σωστά. Εγώ τι είδα λοιπόν, είναι ότι οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές που είχαμε φτιάξει μέχρι τώρα, για να ικανοποιήσω τα κενά σε αυτά τα νοσοκομεία, ενώ λεφτά υπάρχουν πιστώς των νοσοκομείων, η γραφειοκρατική διαδικασία που υπήρχε ήθελα να το κάνω σε ένα χρόνο. Αλλάξαμε τον νόμο για να μπορεί να γίνεται γρήγορα και να μην μένουν το νοσοκομείο χωρίς γιατρό. Το όνομά σας και την ερώτηση. Ολλανδέζος από Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Υπουργέ, για μας το δίλημα δεν είναι γεννόσιμο πρωτότυπο. Τη στιγμή που υπάρχει ένα έλλειμμα στο εμπορικό συζύγιο των φαρμάκων μεταξύ εισαγωμένων και χωρίς παραγωγμένων, το οποίο κάθε χρόνο ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή η χώρα αιμορραγεί κατά 2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, για μας το θέμα είναι εγχωρίως παραγωγμένο versus εισαγόμενο. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Από τη συζήτηση που έχω ακούσει μέχρι τώρα εδώ και έχω παρακολουθήσει, διαπιστώνω ότι συζητάμε για 2 είδη θεμάτων. Βασικά, το πρώτο είναι το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο αγγίζει πάρα πολλούς, όλους μας από εδώ. Και το άλλο το θέμα των διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες έρχονται άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργότερα. Το θέμα, νομίζω όμως, το μείζον σε αυτή την περίπτωση εδώ είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Μιλώντας από το κομμάτι που γνωρίζω, το να βάζουμε το στόχο για τη φαρμακευτική δαπάνη, δηλαδή ότι πληρώνουν τα ταμεία, ως ποσοστό ενός διαρκώς ειρικνούμενου ΑΕΠ, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν συζητούσαμε για αυτά τα πράγματα, το ΑΕΠ ήταν στα 200 και δισεκατομμύρια και τώρα είναι κάτω από τα 200. Έτσι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος. Εάν σήμερα διαπιστώνουμε αυτά τα προβλήματα με ένα επίπεδο δαπάνης γύρω στα 2,5 δις, πολύ φοβάμαι ότι θα διαφωνήσω μαζί σας ότι του χρόνου θα αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα με 2 δις δαπάνη. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο μας ακουμπά όχι μόνο εμάς σαν παραγωγούς, αλλά κυρίως όλο τον κόσμο. Να σας πω γιατί δεν το πιστεύω.
Γιατί δεν το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα γιατί η Τρόικα σε αυτό, εγώ είχα προσπαθήσει να αυξήσει το δαπάνη, το πάω στο 250. Όμως η Τρόικα μου έφερε ένα επιχείρημα στο οποίο εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω. Η Πορτογαλία, μια χώρα με ίδιο πληθυσμό με εμάς, έχει 2 δισεκατομμύρια. Γιατί η Πορτογαλία μπορεί να έχει 2 δισεκατομμύρια και η Ελλάδα δεν μπορεί. Τι είμαστε εμείς, πιο φιλάσθενοι, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε πρακτικά. Από τα 2,300. Φέτος θα είναι 2.371. Δηλαδή 2 δισεκατομμύρια, 371 εκατομμύρια. Όμως του χρόνου, αγαπητέ, θα έχουμε. Όχι του χρόνου, από τώρα. Γιατί αυτό που δεν είπαμε την υπουργική μου απόφαση και ξέχασα να πω για τον Νικολάου, είναι ότι σε 2 εβδομάδες ψηφίζεται στη Βουλή η νέα τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων. Ξέρετε πόσο θα πέσουν τα γενώσιμα για το οποίο κάνουμε τόσο μεγάλη συζήτηση. 20% όλα. 20% κάτω πάνε. Όχι μόνο. 20%. Το ξέρετε αυτό. Θα πάει 65% από 80. Mm-hmm. Από 80% που είναι τώρα το γενώσιμο της τιμής του off-patent θα πάει στο 65% και στο 65% θα μπει και δυναμική τιμολόγηση volume 1% ανά 250.000 κουτιά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας ασθενής και Χατζηνικολάου θα παίρνει 20% φθηνότερο γενώσιμο φάρμακο σε 2 εβδομάδες. Να πώς λιτώνουμε λεφτά για τους ασθενείς που λέγατε προηγουμένως. Υπουργέ. Άρα δεν είναι όπως νομίζει ο κόμος μία η απόφαση, είναι πολλές αποφάσεις. Προσέξτε τώρα. Πάμε στην εγχώρια βιομηχανία που εγώ τη στηρίζω και βεβαίως τη στηρίζω. Και δεν έχω λόγο να το κρύψω. Έλληνας Υπουργός Υγείας είμαι και θέλω οι βιομηχανίες που δουλεύουν στην Ελλάδα και δίνουν δουλειά στον κόσμο να πηγαίνουν καλά. Όμως, να είμαστε όλοι μας καθαροί. Αυτό θα συνοδευτεί και με πτώση της τιμής. Εμείς θα αυξήσουμε το volume, δηλαδή τον όγκο των γενοσύμων, αλλά και εσείς θα ρίξετε την τιμή για να παίρνει ο Έλληνας φθηνό φάρμακο. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα στη ζωή. Έτσι θα προχωρήσουμε τώρα. Χέρι-χέρι θα προχωρήσουμε. Εμείς θα σας ανεβάζουμε με τα μέτρα που παίρνουμε τον όγκο, δηλαδή τα κουτιά που θα πουλάτε, και εσείς θα κατεβάζετε την τιμή. Υπουργέ. Μπορώ να απαντήσω στον κύριο. Αν ακουστεί η ερώτησή του, ναι, θα απαντήσετε. Ποιος ήταν? Πολύ ωραία ερώτηση. Ελάτε. Η ερώτηση ήταν καλή, την άκουσα και εγώ, γι' αυτό ήρθα. Ναι, αλλά τόση ώρα είσαστε με τους προέδρους των συνδικαλιστών και τα λοιπά, όχι με εμάς τους απλούς πολίτες. Και εγώ παρακολουθώ. Η εκπομπή έχει άλλη μία και ώρα μπροστά της. Okay. Ελάτε. Στο θέμα. Εγώ παρακολουθώ τόση ώρα έναν πολιτικό που έχει το σθένος, όπως δήλωσε, να μάχεται για τους πολίτες, πιο κοντά το μικρό. Να μάχεται για τους πολίτες, να είναι ψηφισμένος με το Σταυρό στο ψηφοδέλτιο του Βουλτικού Κοινοβουλίου. Πάντως οι πρόεδροι ήταν πρόεδροι εργαζομένων. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε τώρα. Επειδή το είπατε υποτιμητικά. Όχι υποτιμητικά. Πρόεδροι και εκπρόσωποι εργαζομένων. Έχω πάθει πλάκα με τα οικονομικά, με τα λογιστικά. Δεν είναι τράπεζα. Ελάτε. Εδώ το θέμα το είπατε και μόνο είναι η υγεία. Και τελικά καταλήγουμε σε έναν υπουργό να λέει για τους αριθμούς, τα νούμερα. Οι ερωτήσεις είναι τα 2 δις, τα 3 δις. Δηλαδή έχει χρώμα η υγεία? Έχει τιμή η υγεία? Ρωτάω εγώ. Είμαι εδώ, δηλαδή έχω πάθει πλάκα με το σύνολο της κουβέντας. Μιλάτε για την υγεία, αλλά μιλάτε μόνο για νούμερα. Μπορώ να απαντήσω? Τι βέβαια. Να απαντήσετε? Εσείς να απαντήσετε λέτε... ότι να μην απαντήσει. Ναι, αλλά να ολοκληρώσω την ερώτηση. Όχι, άμα θέλετε, εγώ. Να ολοκληρώσω, μπορώ. Του απαγορεύω να απαντήσει και προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορώ. Ναι, μπορείτε. Ευχαριστώ. Είπατε ότι έχετε το πολιτικό στένος. Εκπροσωπείτε μερίδα, μάγεστε για το λαό, για τους πολίτες. Είστε άνθρωπος πεζοδρομίου. Είστε εκλεγμένος με σταυρό, με το λαός. Και φωνάζεται Νέα Δημοκρατία. Εδώ πριν εγώ είμαι βαθιά δημοκράτη. Είναι εκλεγμένο με την Νέα Δημοκρατία, ναι, τώρα. Ναι. Και λέω εγώ. Και λέω εγώ. Θα σας πει ο κ. Χατζηνικολάου, και με είχε γράψει ο ελληνικός του που βγήκαμε σταυρό, ότι μπήκα στην πεντάδα. Πάντα είστε χειριστικός και με χιούμορ, σας παρακολουθώ. Είστε δυνατός στην επικοινωνία. Με σταυρό ήμουν στο λαό, με σταυρό στην Νέα Δημοκρατία. Είστε δυνατός στην επικοινωνία. Απλά χειρίζεστε τα πράγματα όπως και τώρα με την υγεία, με νούμερα. Χειριστικά, επικοινωνιακά. Η ουσία ποια είναι? Εγώ που είμαι άνεργος τώρα, αύριο θα είμαι χωρίς βιβλιάριο ασθενείας. Τι έχετε να κάνετε για μένα, ναι? Αν είναι 3.000 ή 2, εγώ δουλεύω από 13 χρονών, είστε εσείς του πεζοδρομίου, εγώ είμαι 2 φορές. 13 χρονών, νυχτερινό σχολείο, γυμνάσιο πήγαινα. Τώρα ήρθα από νυχτερινό λύκειο επαγγελματικό και μου ζητάτε εμένα, ναι, να ακούσω όλα αυτά με τα νούμερα. Για την υγεία, τι έχετε να κάνετε? Για μένα, για την ελπίδα που μου στερήσατε, τι έχετε να κάνετε? Εγώ στερήσα καμία ελπίδα. Εσείς, η πολιτική, το πολιτικό σύνολο του κατεστημένου στη σαπίλα απορρόφησε και εσάς που ήσασταν ένας άνθρωπος που εκπροσωπούσε αντιμνημονιακός, επαναστάτης, άνθρωπος που μου έκπρεπε ελπίδα, κοιτάτε τον Χατζηνικολάου. Επιπροσωπικού. Δεν είναι προσωπικό, είναι συμπεριφορά. Δεν είναι προσωπικό, δεν έχω τίποτα με εσάς. Ένα άλλο. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς με έχετε ακούσει να είμαι αντιμνημονιακός ένα δευτερόλεπτο της ζωής μου? Στο λαό δεν ήσασταν αντιμνημονιακός. Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματεύτε με, ήμουν εγώ αντιμνημονιακός? Δεν ήσασταν αυτό που φοράτε κλέφτες στους κλέφτες. Ακούστε, αγαπητέ. Ναι, με έχετε μπερδέψει με άλλον.
Είμαι ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με διαφορά. Ήσασταν αυτός που φώναζε τους κλέφτες, κλέφτες. Στο πρώτο δεν και απαντάτε, χειριστικό είστε και τώρα. Αυτό κάνετε, ακούστε χειρίζεστε. Λίγο, ας σας μιλήσω. Ναι, αλλά δεν λύωσα, αλλά μιλήστε στην κουβέντα. Μα μου είπατε αντιμνημονιακό, για μένα είναι βρισκέ αυτό, δεν θα το ξαναπείτε. Δεν θα το ακούω καθόλου. Μην με ξαναπείτε αντιμνημονιακό, παρακαλώ. Αφού μιλε, εσύ έλεγε στην τηλεόραση ότι είσαι κατά. Βρίστε εμένα, βρίστε εμένα. Πείτε εμένα αντιμνημονιακό. Μα θα με πει και αντιμνημονιακό, αυτό κανονικά είναι για δικαστήριο. Κοιτάξτε, δικαστήριο. Μα αντιμνημονιακό, αν είναι δυνατόν. Μα για ποιο με περάσατε. Και όταν μιλάμε για το παρελθόν, να αποφεύγουμε το σήμερα. Στο σήμερα τι έχετε να πείτε. Πάμε. Εγώ σας λέω πράγματα που είναι γεγονότα, που είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, εσείς ήσασταν αυτό. Δεν ήμουν εγώ πάλι που έβγαινα στις κάμερες και έλεγα για, μαζί με τον Καρατζαφέρη ή όχι αυτά που εκπροσωπούν, που πιστεύατε. Και σήμερα έρχεστε εδώ και μου λέτε κάτι άλλο. Είμαι νεοδημοκράτης. Με ποιο δικαίωμα μου το λες ευθέως, ρε. Εγώ σε ψήφισα, ρε. Να απαντήσω τώρα. Ναι, σε ψήφισα. Να απαντήσω. Λάω, σε ψήφισα. Να απαντήσω. Ως λαός που με ψήφισες, παρετήθηκα και σου έδωσα την έδρα μου πίσω. Και μετά κατέβηκα στη Νέα Δημοκρατία και με ψήφισαν οι Δημοκράτες. Θα μου το απαγορεύσεις. Πήρες την καρέκλα για να μιλάς για λεφτά στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα να απαντήσω στα της υγείας Νέας Νικολάου. Ναι, παρακαλώ. Για να το συνεννοηθούμε. Ελάτε. Εμένα με ψήφισαν Νεοδημοκράτες για να είμαι εδώ τώρα. Δεν όχι, με ψήφισες δεν είναι, εσύ. Αυτό δεν είναι ημιωρό ο καθένας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όχι, όχι. Άσε, λέμε για τα μεταξύ μας τώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Τώρα. Παρακαλώ, πάμε, παρακαλώ, έλα τώρα, παρακαλώ. Έλα τώρα. Όχι έτσι. Έλα τώρα. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Λοιπόν. Παρακαλώ θερμά. Μα δεν τον ξέρω τον κύριο, εγώ σήμερα τον είδα. Εσείς τον έχετε ψηφίσει, τώρα δεν τον ξέρετε. Θα με τρελάνετε όλοι σήμερα. Θα με στείλετε στο ψυχιατρίο. Εσείς πριν από ένα λεπτό είπατε ότι τον ψηφίσατε. Τώρα μου λέτε ότι δεν τον ξέρετε. Παιδί μου, παρετήθηκα από τον Καρατζαφέρη. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Παρετήθηκα, τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, αγαπητέ κύριε, τελειώσατε. Μιλήσατε, είπατε λοιπόν, αυτά που θέλατε, ένα, απαντήστε. Πάμε τώρα στις υγείες. Παρακαλώ όμως, αφήστε την εύκολη λύση να απαντήσετε στο είμαι, δεν είμαι μνημονιακός, αντιμνημονιακός. Πάω στις υγείες. Και απαντήστε στην ουσία. Αυτό λέω, στις υγείες. Γιατί ο άνθρωπος είπε κάτι που εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Ποιο? Είπε, εγώ είμαι άνεργος. Και αύριο θα βρεθώ χωρίς περίθαλψη. Και πείτε μου τι θα κάνετε. Και έχουμε εδώ και άλλον από τους ανασφάλιστους. Ποιος είναι? Όχι. Ποιος είναι από τους ανασφάλιστους που φώναξε πριν? Εσείς, ελάτε. Αν είναι για τους ανασφάλιστους, πείτε το. Θα απαντήσει και στα δύο. Βίχας Γιώργος λέγομαι, είμαι καρδιολόγος από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο. Δύο χρόνια τώρα ασχολούμαστε με τους ανασφάλιστους. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας, ανθρώπους που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό που έχω να καταθέσω εδώ σήμερα είναι μια εικόνα ντροπής για οποιονδήποτε πολιτισμό, όχι μόνο για το δικό μας πολιτισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν αβοήθητοι γιατί ένας σοβαρά πάσχων, όπως οι καρκινοπαθείς παραδείγματος χάρη, ανασφάλιστοι πάντα, έχουν δύο επιλογές. Ή να πάνε στο νοσοκομείο και να νοσηλευτούν και το κόστος των νοσηλείων να μετακυλιστεί στην εφορία, που γίνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα να είναι πλέον υπόχρεοι οικονομικά στο κράτος, ή να μην πάνε να νοσηλευτούν και να πεθάνουν ή να υποστούν βλάβες ανήκες στην υγεία τους. Και αυτό επίσης το ζούμε καθημερινά. Βλέπουμε κάθε μέρα από μαρτυρίες συναδέλφων αλλά και από μαρτυρίες ασθενών, ασθενείς να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, να εξετάζονται σε πρώτη φάση, να τους λένε ότι αν εισαχθείτε επειδή είστε ανασφάλιστοι θα πληρώσετε ένα νοσήλιο α και φεύγουν έντρομοι από το νοσοκομείο. Έχουμε έγκυες που έρχονται στο κοινωνικό ιατρείο 7-8 μηνών και δεν έχουν κάνει ούτε μία γενική αίματος. Ούτε μία γενική αίματος. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένα... Με ρωτάτε εμένα γιατί. Με ρωτάτε εμένα γιατί. Μα το βάουτσερ της υγείας που έχουν φτιάξει είναι για τις εγγύους. Το βάουτσερ της υγείας. Μισό λεπτάκι. Το βάουτσερ της υγείας, απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Καλύπτει αυτά τα περιστατικά που είπα το βάουτσερ της υγείας. Ναι, βεβαίως. Το βάουτσερ της υγείας για την έγκυο που δεν έχει καταλάβει. Καλύπτει την έγκυο να πάει να γεννήσει το μευτήριο. Είπατε. Ναι, ξεκίνησα από εκεί. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Είπατε προηγουμένως. Έχω μία έγκυο που δεν έχει κάνει μια εξέταση αίματος. Αυτό δεν μου είπατε. Μία γενική. Σας λέω εγώ. Εγώ έβαλα το εισιτήριο της υγείας, όπου η έγκυος που δεν έχει λεφτά να μπορεί να κάνει εξετάσεις. Γιατί μου βάζετε το τη υγεία να το επίπεδο... Γιατί μου το αλλάζετε. Δεν σας αλλάζω. Απλώς δεν τέλειωσε. Για να βγείτε ότι στο καλό, υποθέσεω. Συγχωρείτε. Όχι. Αν δεν αλλάξετε τίποτα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους πολιτικούς. Να το ξέρετε αυτό. Και εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ κοιτάω τον άλλο στα μάτια. Ούτε συνδικαλιστής. Ξαναλέω. Είμαι ένας πολίτης. Η έγκυος, για να το ακούσουν οι έγκυοι μας βλέπουν, που δεν έχει λεφτά,
Μπαίνει στο διαδίκτυο τώρα, έχουμε δώσει 30.000 εισιτήρια υγείας στα 15.000 εγγύους. Παίρνουν το εισιτήριο της υγείας και πάνε να κάνουν όλες τις εξετάσεις. Υπέρηχο β' επίπεδου μπορεί να κάνει έγκυος. Υπέρηχο β' επίπεδου μπορεί να κάνει με το βάουτσερ υγείας που είναι αξιόσοδα η εξέταση. Ξέρουμε πόσοι είναι ανασφάλιστοι σήμερα. Ξέρουμε πόσοι συμπολίτες μας. 3,5 εκατομμύρια σύμφωνα με την δήλωση του κυρίου Προέδρου του ΕΟΠΗ πρόσφατα. Όχι, δεν είπε αυτό ο κ. Πρόεδρος του ΕΟΠΗ. Ο κ. Πρόεδρος του ΕΟΠΗ δεν ξέρουμε πώς είναι. Τα βάουτσερ είναι 200.000. Με συγχωρείτε, αν έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Εγώ δεν στάθηκα στη γενική. Το να μιλάμε για τα βάουτσερ. Σας λέω και το άλλο. Υπέρηχο β' επίπεδου. Χημειοθεραπείες καρκινοπαθών. Θα απαντήσω με τη σειρά. Ναι, να σας πω πρώτα την εικόνα. Χημειοθεραπείες καρκινοπαθών. Η μόνη διέξοδος αυτή τη στιγμή των ανασφαλίστων καρκινοπαθών είναι κλινική του κυρίου Συρίγου στη Σωτηρία, που κάνουν δωρεάν τις χημειοθεραπείες από τον εθελοντισμό των γιατρών, από τον κύριο Συρίγο μέχρι και όλο το προσωπικό. Είναι κάποια νοσοκομεία, δεν τελείωσα, είναι κάποια νοσοκομεία δημόσια, τα οποία με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και όχι με απόφαση του Υπουργείου δέχονται τους ανασφάλιστους ασθενείς. Όπως ας πούμε το Σεισμανόγλιο, όπως το Ελπίς. Γιατί δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική, και αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω τώρα είναι, αν δίνεται μία τρίτη επιλογή σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία επιλογή που να μην στερεί ούτε τη ζωή ούτε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Ωραία. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλα, πρέπει να απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα. Ο κύριος είπε πριν, μα υπουργός υγείας, αυτός είναι λογιστής. Και ακούστηκε, είναι ωραίο, είναι τραβηκτικό το ερώτημα. Βέβαια, στην απάντησή σας να περιλάβετε τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους με τα 200.000 βάουτσερ. Ακούγεται ωραία η παρατήρηση. Όμως ο κύριος δεν κατάλαβε ότι εγώ για να λύσω προβλήματα πρέπει να βρω λεφτά. Άρα ναι, είμαι λογιστής. Γιατί αν εγώ δεν βρω λεφτά και πόρους, πώς θα πάρεις εσύ φάρμακο, εσύ για τον καρκινοπαθή, ο άλλος για το μουχιδιαβήτη. Θα έρθουν οι εταιρείες πολυεθνικές να μας τα δώσουν τζάμπα για τα ωραία μας τα μάτια. Όχι. Θα μας τα δώσουν αν έχουμε να τους πληρώσουμε. Άρα το πρώτο και βασικό μου καθήκον για σένα που είσαι άνεργος, για την κυρία έγκυο που δεν έχει να γεννήσει γιατί είναι φτωχιά, είναι εγώ να εξοικονομήσω λεφτά για να μπορούν αυτοί να έχουν υγεία. Πάντως, αυτό είναι το δικό μου το καθήκον. Αυτά τα βάουτσερ είναι κοινοτικά κονδύλια. Πάμε τώρα με τη σειρά. Δεν είναι δικά μας αυτά. Με τη σειρά. Δεν είναι κοινοτικά το κονδύλια. Ναι. Το βάουτσερ της υγείας. Παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Υγείας, λοιπόν, για να καταλάβει ο κύριος ο άνεργος, γιατί εγώ πρέπει να είμαι λογιστής, γιατί είναι σημαντικό για τον άνεργο ότι εγώ θα κατεβάσω 20% τα φάρμακα τα γενώσιμα. Για σένα είναι σημαντικό και πρέπει να πει μπράβο ότι είναι εκνευριστής, γιατί η δική σου ζωή θα γίνει καλύτερη από αυτό. Αυτό που έχει λεφτά. Δεν τον νοιάζει αν θα πάει 20% φθηνότερο το γενώσιμο. Εσένα δεν νοιάζει. Πάμε λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε. Τι ήταν το εισιτήριο της υγείας. Είχατε δίκιο, κ. Χατζηνικολάου. Ήταν κοινοτικά χρήματα. Τι σκεφτήκαμε. Ήταν ιδέα του Ανδρέα του Λικουρέτζου, γιατί δεν θέλω ποτέ να παίρνω ιδέες των προκατόχων μου, την οποία εγώ την υλοποίησα. Τι είπαμε. Είπαμε στην κοινότητα. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τους ανασφάλιστους. Εκεί έχουμε λεφτά που κάθονται. Πρέπει να φτιάχνουμε μηχανισμό που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Λεφτά που κάθονται στο ΕΣΠΑ να τα μοιράζουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Και έτσι φτιάχτηκε το εισιτήριο της υγείας. Τι λέει το εισιτήριο της υγείας? Ναι, 200.000 φέτος. 200.000. Πάντως τα βάουτσερ είναι μόνο για εξετάσεις, δεν είναι για θεραπεία. Είναι πρωτοβάθμια. Ακούστε. Ακριβώς. Με τη σειρά. Το εισιτήριο της υγείας είναι για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι για δευτεροβάθμια. Σας είπα ποτέ εγώ ότι είναι για δευτεροβάθμια? Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Για τους θανάτους που μίλησα, μίλησα για τη δευτεροβάθμια. Μα δεν έφτασα εκεί. Σας λέω πρώτα για την πρωτοβάθμια. Ένα-ένα είπαμε. Για τις εξετάσεις έμαθα που είπατε προηγουμένως. Πήραμε λοιπόν κοινοτικά χρήματα από το ΕΣΠΑ και τα μοιράζουμε μέσα αυτού του μηχανισμού για να πάμε για την πρωτοβάθμια για αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Εάν πάει καλά το πρόγραμμα, έχει φτάσει μέχρι να έχει 50.000 αιτήσεις, έχουμε δώσει 25-30.000 περίπου εισιτήρια. Εάν πάει καλά το πρόγραμμα, θα πάμε στην κοινότητα μόλις πάει πρώτη 14, θα ζητήσουμε και άλλα λεφτά για να βάλουμε στο αντίστοιχο εισιτήριο. Πάντως αυτή τη στιγμή ο ανασφάλιστος καρκινοπαθής μπορεί να εξεταστεί, αλλά όχι να θεραπευτεί. Θα πω τώρα. Πάμε τώρα. Είπε ο κύριος προηγουμένως ότι λέει κάποια νοσοκομεία με αποφάσεις διοικητικών του Συμβουλίου χωρίς το Υπουργείο Υγείας. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο να ξοδέψει χρήματα και πόρους από ένα δημόσιο νοσοκομείο χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Υγείας, αυτό νομίζετε? Γιατί δεν δίνετε την έγκριση σε όλα τα νοσοκομεία? Αν το έκανε κάποιο νοσοκομείο χωρίς έγκριση, θα μπαίνα στη φυλακή αυτό το αποφάσισμα. Γιατί δεν δίνετε τότε την έγκριση σε όλα τα νοσοκομεία? Δίνουμε την έγκριση. Και μας φάνε εκεί ο κύριος Γιάννας να σας πει ότι έχουμε φτιάξει δίκτυο δημοσίων νοσοκομείων. Τη λέμε συμμαχία για τον ανασφάλιστο. Γιατί το λαϊκό μας αρνεί το να χειρουργήσει ασθενή με ανέβρισμα κοιλιακής αρρωτής? Με τη σειρά. Έχουμε φτιάξει λοιπόν δίκτυο δημοσίων νοσοκομείων και παθούμε και βρίσκουμε πόρους από εκεί μας περισσεύουν λεφτά για τον ανασφάλιστο. Για μας ο ανασφάλιστος είναι ζήτημα υψίσης προτεραιότητας. Είναι θέμα τιμής για τη χώρα και τον πολιτισμό μας. Καθόλου δεν διαλάθη προσοχής μας.
Όταν όμως ήρθα, αγαπητέ γιατρέ, και είπα ότι θα βάλουμε το 20 ευρώ, γιατί δεν είναι 25 ευρώ. Γιατί θα βάλουμε το 20 ευρώ? Για να πηγαίνει σε κάθε νοσοκομείο ένα συγκεκριμένο λογαριασμό που θα έχει χρήματα για να μπορούν να κάνουν εγχείρηση αυτό με την κοιλιακή αρτή που είπατε προηγουμένως. Θυμάστε μήπως πώς πέσανε να με φάνε? Το θυμάστε? Βγήκατε να με υποστηρίξετε? Δεν βγήκατε. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Ελλάδα θέλετε όλα εύκολα. Θέλετε το κράτος να πληρώνει για τους ανασφάλιστους που πρέπει να πληρώνει. Θέλετε να μην κόβουμε μισθούς και συντάξεις ενώ δεν έχει να πληρώνει. Θέλετε να μην βάλουμε το 20 ευρώ. Θέλετε να μας χαρίζουν τα φάρμακα. Θέλετε να χειρουργούν και για την τζάμπα. Θέλετε να πάμε τα υλικά τζάμπα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε δεν γίνεται. Όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε στη ζωή. Συγχωρείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για θανάτους. Καταλάβατε. Μιλάμε για θανάτους εδώ. Μα για τους θανάτους σας λέω εγώ. Πρέπει να πάω σε διακοπή. Το 20 ευρώ είναι για να μπορούμε να χειρίζουμε αυτόν, αγαπητέ. Γι' αυτό παίρνει το 20 ευρώ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Με εσάς θα επιστρέψω εδώ, κυρία Μωυσής. Τόσα χρειαζόμαστε. Το κέφι Αθηνών, ζωή γραμματόγλου. Σε 4 λεπτά θα έχετε το λόγο εσείς. Κρατήστε το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σε 4 λεπτά. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Από τότε που χώρισα με την Ελένη Τσακεβίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Harper's Bazaar. Οι κανόνες της μόδας για τη νέα σεζόν. Μαζί. Ζήτα. Το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Ακόμη. Γιάννης Πλούταρχος κάτω από τον ίδιο ήλιο. Το CD με τις νέες επιτυχίες για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελένη Τσακεβίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία».
με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Και τι κάνεις? Πούσκασε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Σελβί έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε τον γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr.